Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου αγαπημένα, 4 λεπτά μετά τις 7. Είναι Παρασκευή. Είναι επιτέλους Παρασκευή. Είναι όχι, γελάει όχι. Το μυαλό μου. Δεν γελιέσαι. Είναι Παρασκευή. Τη ρουφήξαμε και αυτή τη βδομάδα. Τι έγινε που είναι Παρασκευή δηλαδή? Όχου, τίποτα δεν έγινε που είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, εντάξει, ναι. Είναι Παρασκευή, πορώνεσαι, ναι, ναι. Σε επίπεδο μεθαύριο, δηλαδή σε δύο μέρες, ούτε μεθαύριο, την Δευτέρα, την Κυριακή, θα είναι Κυριακή απόγευμα και θα σε πιάσει πάλι μελαγχολία. Όχι, όχι, δεν θα μας καταστρέψει το Σαββατοκύριακο, ακόμα δεν άρχισε γλυκούλησε, παρακαλώ. Δεν είπα αυτό, είπα να κρατάς χαμηλά την μπάλα. Να μην πορώνεστε που είναι Παρασκευή. Πότε, σε λιγότερο από 48 την ώρες. Πότε την καημένη την μπάλα. Ναι, επιτέλους, λέτε, είναι δυνατόν, είναι αλήθεια. Είναι Παρασκευή. Παρασκευή είναι. Δεν πήρατε καρακατομμύριο. Παιδιά, σηκώθηκα η κακομοίρα εξαντλημένη. Και λέω, σε ποια μέρα έχουμε φτάσει? Από τον γκάματο της εβδομάδας. Από τον... Απ' τη σκούπα. Απ' τη σκούπα. Αχ, θα σε διαλύσω. Δεν έχει σκουπίσει τόσο σολάκερη τη ζωή της η κοπέλα αυτή. Μου φύγε, μη σας πω, και φαντάζω ότι βοήθησε και η Βασιλική. Αλλά μετά... Παιδιά, να δείτε, άμα ο άνθρωπος είναι, χωρίς πλάκα τώρα, άμα είναι ακαμάτης ο άνθρωπος, να δείτε, το έχει κάνει, θέλω να ακούσω πραγματικά. Τι ακριβώς θέλεις να μου πεις, το κάνω κάθε μέρα. Πες μου λίγο ποιο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, πρώτον, η σκούπα αυτή είναι βαρύδι. Είναι πάρα πολύ βαριά. Ωραία, κανονική σκούπα. Μία σκούπα όχι, κανονική. Όχι, κανονική. Όχι, με είναι πανάλαφρη. Παιδί αυτή μου, είναι... έχω άλλες τρεις. Και είναι όλες ίδιο τέτοιο. Διαφορετικές εταιρείες. Και με τα δύο χέρια την έκανα μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, μπρος-πίσω. Δεύτερον, με είναι τα πολύ δύο χέρια την μπρος-πίσω, μπρος-πίσω, μπρος-πίσω. Στις διαφημίσεις η κοπέλα είναι πάντα πολύ άνετη και την κάνει έτσι με το ένα και μετά άλλο, ας πούμε, κάνει διάφορες δουλίτσες. Πού του, σε ποια διαφήμιση? Μάλλον Φρέντι Μέρκιουρι, μάλλον έχει το μυαλό σου. Για πες. Λοιπόν, και βλέπω κάτω στη μοκέτα, γιατί εγώ είμαι και παστρικιά με αυτά. Φυσικά, παστρικιά. Λάσπες. Και λέω στη Βασιλική, η Βασιλική από πάνω της μου λέει, φέρε μου Ιωάννα, γιατί με το ταλαιπωρώ πάρα πολύ. Και πάω μέσα στην κουζίνα, παίρνω χαρτί, βάζω απορρυπαντικό και κάθομαι κάτω στα τέσσερα, κυρία μου, και έτρεγα τις λάσπες. Βασίλη. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό έτυχε επειδή είχε τις λάσπες. Αλλά για να καταλάβω, άλλο είπες και σου ξέφυγε τώρα. Ναι. Δεν καθάρισες. Έβαλες Βασιλική και το έκανε. Όχι. Γιατί σε, μετά... σε είδε λες να το κάνεις με τα δύο χέρια, σε λυπήθηκε και τότε στη Βασιλική το πέρασε τη σκούπα. Και μετά, αφού τελείωσα το τρίψιμο στα τέσσερα. Πού σε ρε Δημήτρη, τι κάνεις? Έλα, εδώ, ακούς τι ακούμε. Έλα, ο Δημήτρης ο κοντός εδώ πέρα, ο τεχνικός διευθυντής μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ετοιμάζει για τα το πάντα μαραθώνιο. Που αφορούν το μαραθώνιο. Ο άνθρωπος, παιδιά. Ένα, δύο. Ο τούμπανο. Μπράβο, ρε φίλε. Τώρα, α, όχι, λάθος. Από το μικρόφωνο. Είμαι πολύ λύθιος. Είμαι πολύ λύθιος. Ένα, δύο. Όπα, αυτό ακούγεσαι. Ναι, ναι, είσαι καλός. Είσαι καλός. Ο άνθρωπος. Είμαι ακουστικά όμως, δεν πειράζει. Αφού εμείς ακούμε. Περίμενε. Εγώ σε ακούω μια χαρά. Δεν είχα δυναμώσει τα ακουστικά για να μ' ακούσει. Ο άνθρωπος είναι από χθες το βράδυ εδώ, δεν πήγε σπίτι του να ξέρει. Εγώ ζηλεύω πάρα πολύ τους ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι σε αυτό που κάνουν. Δηλαδή τώρα κοιτάξτε τι έγινε. Τώρα πολύ χαζό, αλλά δείχνει πολλά. Λοιπόν, μου δίνει το μικρόφωνο. Τώρα μίλησα μέσα από μια μπανάνα για να δούμε όταν θα έρχονται οι άνθρωποι που θα είναι εδώ για να μας στηρίξουν. Αν θα. Ακούγονται. Ακούγονται, ρε παιδί μου, ναι. Και δεν άκουγα και του το λες, δεν το σκέφτεται δεύτερη φορά μήπως έχεις δίκιο εσύ. Ξέρει και σου λέει όχι. Το έχουν οι γιατροί αυτό, ή πρέπει να το έχουν οι γιατροί αυτό. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. Γιατί ο καθένας στους γιατρούς και στους τεχνικούς. Και γενικά είμαστε λίγο backseat drivers που λέγεται που λέγω στα αγγλικά. Δηλαδή, πάντα οδηγούμε από το πίσω κάθισμα. Είμαστε λίγο οι προπονητές της κερκίδας. Πάμε έτοιμοι, διαβασμένοι. Μπράβο. Το θέμα, το κατά πόσο σίγουρος και καλός επαγγελματίας και σίγουρος για τον εαυτό του είναι κάποιος, φαίνεται από το πόσο δίνει σημασία στο καθενός την αποψούλα. Με την έννοια να του κλονίζει τη δική του άποψη. Όχι να δίνει σημασία, πες μας την άποψή σου, ναι, πες την. Αλλά αν ο άλλος λέει λες. Σημαίνει ότι δεν είναι πάρα πολύ σίγουρος για τον εαυτό. Όχι, δεν το θέλεις αυτό, το φοβάσαι. Ειδικά μας το πει ο γιατρός, ο τεχνικός, κάποιος που εμπιστεύεσαι, σου κάνει μια δουλειά τέλος πάντων. Ακριβώς. Άμα αρχίσει αυτός να αμφισβητεί, λες τελειώσαμε. Του λέω λοιπόν τώρα, δεν ακούω, μου λέει δεν μπορεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Και όντως εγώ. Χάλασαν τα αυτιά σου. Και, κλονίστηκα εγώ εκεί. Και το δυνάμωσα, Ιωάννα. Έτσι. Άκουγε ο άνθρωπος ότι στα τέσσερα καθώς να. Μπορούμε να γυρίσουμε στη δική μου περίπτωση, παρακαλώ. Στα τέσσερα λοιπόν σε είχαμε αφήσει. Καθάριζα λοιπόν κάτω, μετά μόλις τελείωσα. Παιδιά, μιλάμε τώρα κανονικότατα, θα σας λέω. Κάτω, χάμω, είχα πέσει με τα γόνατα. Και μόλις τελείωσα, λέω στη Βασιλική, φέρε Βασιλική μου πάλι τη σκούπα.
Αχα. Και συνέχισα να σκουπίζω. Εξαντλήθηκα, κύριε μου. Σηκώθηκα σήμερα και λέω τι έκανα χθες και είμαι έτσι, ρε παιδιά. Να έρθείτε αύριο σου κούνα, το πλύνετε κιόλα το χαλί. Ναι, εντάξει, και τώρα κοιμόνιασε. Μία φορά έφυγα στις 10 γιατί έπρεπε να πάω να πάρω γυαλιά. Τι να κάνω δηλαδή τώρα. Ναι, αλλά πήρες καταπληκτικό επίσης... γυαλί. Για πες μας τα γυαλάκια που πήρες. Πολύ ωραίο. Πώς το έπαθε. Εσύ προσφέρθηκες να καθαρίσεις. Εγώ σου πας τα καθαρίσεις. Βέβαια προσφέρθηκα καλά, εννοείται. Με την καρδιά μου το έκανα. Αλλά να εκτιμηθεί. Παρακαλώ, εξαντλήθηκα. Ένα ρολόι. Να το. Μπορεί να με κάνει λίγο έτσι να αισθανθώ. Χτες το πρωί προσφέρθηκε, σήμερα θα εξαργυρώσει. Σκέφτηκα κάτι. Θα μου δώσει το ρολόι να σκουπίζω για ένα μήνα. Έλα, είναι καλό αυτό. Είσαι καλά και να με Δημήτρη, είναι καλό αυτό. Και να με πρίζεις ένα μήνα ότι η μέση μου και το πόδι μου και, το, και, τα, και οι λάσπες που καθάρισα. Καθόλου δεν παραπονεθώ. Άπαξ και μπει ρολόι, θα την πηγαίνεις τρένο τη σκούπα μετά. Ούτε και τίποτα. Που θα με ξανακούσεις. Μάπες μου, θα δούμε. Λέω να στο πάρω για τα γενέθλιά σου. Α, και χωρίς σκούπα. Ναι, πες ναι, πες ναι. Μα τι βλάκα, ας πούμε. Ναι, μωρέ. Τέλος πάντων. Αν με ζωρίσεις όμως, ξέρεις θα σου πάρω για τα γενέθλιά σου. Μία μούντζα. Λοιπόν, μάπες μου, καλημέρα σας. Είναι Παρασκευή. Ξέρουμε ότι μας χρειάζεται λιγότερο, εμείς περισσότερο. Είναι αυτή η αντιστρόφως ανάλογη σχέση που έχουμε. Γιατί εμείς έρχεται το Σαββατοκύριακο, δεν μπορούμε χωρίς εσάς. Εσείς όμως έρχεται το Σαββατοκύριακο, μπορείτε μια χαρά γιατί είναι Σαββατοκύριακο. Σε κάθε περίπτωση χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να χρειαζόμαστε ένας τον άλλον κάθε μέρα. Βασικά δεν χρειαζόμαστε καθόλου ένας τον άλλον. Αλλά το γέλιο να το χρειαζόμαστε. Και η πηγή γέλιου, αυτός που πρώτος σας έρχεται στο μυαλό όταν χαμογελάτε και κάνετε τους άλλους να ανησυχούν, να είναι το Mappe Show. Άρα λοιπόν, εσείς μας χρειάζεται περισσότερο τις Δευτέρες, εμείς περισσότερο τις Παρασκευές, κάθε μέρα ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το My Radio 104,6. Ζήτα ό,τι θες, ζήτα μου ό,τι θες, ό,τι τραγούδι θες, γιατί παίζει τα δικά σου και ξεκινά το Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μιλάμε για ένα ραδιοφωνικό έξεμα. Μιλάμε τώρα για... Κοίτα τι έβγαλα στην πλάτη, ξύσε με λίγο. Αυτό είναι ραδιοφωνικά. Μιλάμε για το ραδιοφωνικό κελάρι, τη ραδιοφωνική μπότα που πάτησε λασπουριά και μόλις τώρα μπαίνει μέσα στα χαλιά. Σας δούμε συγγνώμη για αυτό που θα ακολουθήσει. Βασίλης Βλάχος είναι απέναντί μου, Ιωάννα Λαΐου δίπλα μου. Δημήτρης Ουγγαρέζος. Βασιλική Μαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Όσον αφορά τον καιρό, το οποίο άκουγα τώρα. Επειδή 2-3 φορές στο ραδιόφωνο μπήκα και είδα τον καιρό από το κινητό. Σου βγάζει συνέχεια. Ναι. Βέβαια. Αυτό είναι το λεγόμενο έξυπνο κινητό, Παιδιά, τα κινητά μας είναι τόσο έξυπνα. Εγώ κάθε πρωί με το που θα μπω στα μάξι μου βγάζει 12 λεπτά για διαδρομή. Κατευθείαν, χωρίς να ανοίξω GPS ή κάτι. GPS, από τη δε επιστροφή μου λέει 13 λεπτά για το σπίτι. Που δεν το έχω δηλώσει εγώ τη διεύθυνση αυτή ότι είναι το σπίτι. Αλλά σου λέει εκεί πάει κάθε όλο το βράδυ, εκεί είναι το σπίτι. Αυτά είναι το διαβόλου πράγματα. Δεν είναι και λίγο φοβιστικό τώρα. Βέβαια. Αυτό. Σε καταγράφει. Ναι, ή ας πούμε. Με κάποια έτσι. Αριστερά κατάλοιπα, να πούμε την αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλουμε κανένα ζυγό πάνω από το κεφάλι μας. Τίποτα. Και όλοι μπορεί και να. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, να θίγονται οι ελευθερίες μας. Αυτό στην υπερβολή του είναι... Ή ας πούμε το Google Search στην αναζήτηση, ανάλογα με τις ώρες που θα πατήσω, μου βγάζει αυτά που ψάχνω. Δηλαδή το πρωί που ψάχνω συνήθως καμιά τηλεθέση, κανένα site, αυτό μου προτείνει αυτά. Το βράδυ μου προτείνει άλλα. Τι ψάχνεις το βράδυ? Όχι, ρε Τζόντες. Τζόντες, θα σου πω ό,τι προτείνει ψάχνει. Το βράδυ θα μου προτείνει κάποιο site με ρούχα, παπούτσια, ξέρετε τώρα. Τζόντες, παιδί μου, τζόντες. Παιδιά, είδα τι είπε πάλι ο Τσιτσιπάς. Θα το πούμε μετά και με την. Όχι, τι είπε. Έκανε ένα retweet. Είχε καιρό να μιλήσει, αλήθεια. Έκανε ένα retweet. Εγώ έχω ξαναπεί. Το φαβ είναι οκ, ότι συμφωνώ, αλλά δεν θα το έλεγα. Αλλά μια που το είπε, κάνω ένα φαβ. Το retweet είναι ότι το. Γιατί να μην το έχω πει εγώ. Μπράβο, ακριβώς όπως το λες. Ακριβώς όπως το λες. Γι' αυτό και εγώ αυτό λέω. Αλλά άκου τι έγραψε. Κάνει κάποιος, λέει κάποιος, what solution would you bring, για το φεμινισμό είναι το θέμα. Και λέει, κατά τη γνώμη μου, everyone is and should be equal, όλοι είναι ή πρέπει να είναι ίσοι με τον διπλανό τους. No matter your background, χωρίς να έχει σημασία, να έχουν σημασία οι καταβολές σου, gender, το φίλο σου, η religion, η θρησκεία, η εθνικότητα ή η φυλή. Ο μοντέρνος φεμινισμός έχει ξεφύγει από την ισότητα των φύλων σε μια κουλτούρα η οποία προσπαθεί να υποτιμήσει τους άνδρες. Η οποία είναι cult of outrage, μια κουλτούρα οργής, η οποία προσπαθεί να υποτιμήσει τους άντρες. Μάλιστα. Και έχει ξεκινήσει σήμερα να τα ακούσετε πολύ αυτό, παιδιά, ότι ο Τσιτσιπάς κατά του φεμινισμού. Γνωμούλες στο 698-104-104 και 6. Δεν ξέρω αν σας θέλετε να μιλήσετε.
για κάτι άλλο πέραν του δέντρου του Μπακογιάννη που στο... Καλά, καλά. Εντάξει. Το φωτίσαμε χτες. Παιδιά, τι φιέστα ήταν αυτή. Τι ωραίο το Σύνταγμα. Έχουμε λεφτά για αυτά τα πράγματα. Τι? Άρχισε πάλι. Σε παρακαλώ. Όχι τώρα, καλά, έλα. Τα περσινά, ρε παιδί μου. Τα περσινά λεφτά. Όχι. Τα περσινά στολίδια. Ναι. Μπήκανε φέτος, αλλά και στο σπίτι σου όταν στολίζεις για το καινούριο έτος. Δεν λες, σας πάρω κάτι για το καλό. Ένα καινούριο, ρε παιδί μου. Ναι. Είχε τα παλιά, έβαλε και λίγο καινούργια. Λίγο τσόντα καινούργια έβαλε. Ποια ήταν τα παλιά, ποια φαίνονται τα παλιά. Έλα ρε παιδί μου, τώρα κάθε χρόνο ίδια εικόνα είναι. Άντε, Ιωάννη. Άκουμε που σου πάντως λέω. Ήταν μου λες λογικά πράγματα, μην μου λες παράλογα. Λογικότατα σου λέω. Μα μου λέει, έχεις δει το πατάρι δηλαδή, του Δήμου και είδες ποια κατεβάσανε και ποια πήραν καινούργια. Καλά, δεν έχω δει φωτογραφίες, αφού κάθε χρόνο ίδιες είναι. Ε, ναι, τώρα αυτά τα κίτρινα, τα μπέιζ που βάζουν γύρω-γύρω. Γιατί να τα αγοράζεις κάθε χρόνο. Ήρθανε πάντως και οι δήμαρχοι και από άλλες πόλεις έμαθα. Βέβαια. Εγώ του εξωτερικού, αυτό έμαθα. Της Νέας Υόρκης ήταν, παιδιά, λίγο. Ήρθε και της Νιου Γιόρκης. Καλά, ο Έρικ Άνταμς. Της Νέας Υόρκης είχε τον ξενάγησε και το πρωί στην Ακρόπολη. Έρικ Άνταμς, αν θυμάμαι καλά. Ότι η νέα. Η Αθήνα είναι η Νέα Υόρκη της Ελλάδας. Άρα είναι η Νέα Νέα Υόρκη. Είναι η Νέα Νέα Υόρκη. Νέα, νέα Υόρκη. Τη Νέα Υόρκη τη λένε Νέα Υόρκη γιατί υπήρχε και σχέτη Υόρκη. Βέβαια, το York. Α, το York, σωστά. Το York είναι αγγλική πόλη όμως. Και υπήρχε και το στή. York και το Νέο York. Α, και το κάνανε όπως πήγανε το Ηράκλειο μετά... και το Νέο Ηράκλειο. Ναι. Σαν τη Φιλαδέλφια. Και Νέα Φιλαδέλφια. Τη Χαλκιδόνα, την Ιωνία. Εμείς είμαστε πιο μπροστά, καλέ. Ησυχάστε, παιδιά, ησυχάστε. Να σας πω ότι σήμερα. Μάπες μου συγγνώμη για αυτά που ακούτε. Να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει η Μερόπη. Χρόνια πολλά στη Μερόπη, ο Σολομώντας, ο Σόλωνας, η Σολομοντία, ο Πορφύριος, η Πορφυρία και η Πορφυρούλα και είναι η Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη της δουλείας. Ισχύει. Να ξέρεις ότι εμπορικά, δηλαδή το εμπορικό λιμάνι της γης, του κόσμου, θεωρείται όχι πια η Νέα Υόρκη. Ποιο θεωρείτε? Η Νέα Νέα Υόρκη, δηλαδή στην πραγματικότητα, άσε τώρα τη λέει αυτός που, ναι. Ο δήμαρχος που ήρθε εδώ πέρα μας γλύψει, που τον πήγαμε μια βόλτα στην Ακρόπολη να μην το δει θα τον κεράσαμε το λιμούτσι και μας είπε και Νέα Νέα Υόρκη. Η πραγματική Νέα Νέα Υόρκη που το λένε όλοι δηλαδή και είναι κοινώς αποδεκτό είναι η Σανγκάη. 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 Ε, Σανγκάη. Μήπως πρέπει να πάμε μια Σανγκάη, μωρέ. Τι να πάνε Σανγκάη. Αλλά δεν θα ξέρουμε να φερθούμε εμείς, θα μας συλλάβουνε. Σίγουρα καλά θα μας μαζέψουνε. Άμα είσαι εκτός Ευρώπης, αυτά είναι περίεργα. Όχι, αλλά εγώ Σιγκαπούρη θα ήθελα να πάω. Υποτίθεται είναι, λέει, από τα πιο όμορφα μέρη του κόσμου. Εκπληκτικά. Σιγκαπούρη δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει στο Πεκίνο. Έχεις πάει στο Πεκίνο? Τι πήγες να κάνεις εσύ στο Πεκίνο? Δεν είχα πάει συνέντευξη. Να πάρω συνέντευξη με Ματ Ντέιμον και τον Γουίλιαμ Νταφόε. Αμέ. Τι γελάτε, ρε γι' αυτό. Όχι, αλήθεια, καλέ. Λοιπόν. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν σου είπα τώρα, από τώρα κολλάει και καλά. Ένας συγχωριανός σου από τη Γαβαλού μου έστειλε χαιρετισμούς. Α, τα φιλιά μου. Θες και Σιγκαπούρη. Άγρε, βρωμάντα χρόνος από τη μια γαλαρία. Λοιπόν, 1805 σας είπε ο Ναπολέον Βοναπάρτης νικά στη μάχη του Άουστερλιτς, τις ενωμένες δυνάμεις των Αυστριακών και των Ρώσων. Σας σήμερα το 1823, ακούστε λίγο, ο Αμερικανός πρόεδρος James Monroe σε ομιλία του στο Κογκρέσο απαιτεί να μειωθεί η επιρροή των Ευρωπαίων στο δυτικό ημισφαίριο. Σου λέει φτάνει. Mm. Ο λόγος του αυτός θα μείνει στην ιστορία ως δόγμα Μονρόε. Στην ίδια ομιλία του αναγνωρίζει ότι έχει δημιουργηθεί ήδη κυρίαρχη ελληνική επικράτεια και προτείνει στο Αμερικανικό Κογκρέσο την αποστολή Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα. Ωραίος ο Μονρόε. Μάγκας. Μάγκας ο Μονρόες. Λοιπόν, καλημέρα στην Τρίπολη που μας ακούει, καλημέρα και στην Χαλκίδα που μας ακούει, καλημέρα στην υπερήφανη Λάρισα, στην αρχοντική Κέρκυρα, καλημέρα στα όμορφα, τα Γιάννενα, τα ιστορικά και τα ηρωικά Γιάννενα, καλημέρα στην Κρήτη μας, τη Λεβεντογένα, καλημέρα στα Χανιά, τα Μπουτσουνάρια, τις Κορακές και τη Χαλέπα. Μας ακούνε πουθενά αλλού και δεν ξέρω. Σίγουρα μας ακούνε, βέβαια. Λοιπόν, σαν σήμερα, παιδιά, το 1824 οι κυβερνητικοί του Κουντουριώτη καταλαμβάνουν την Τριπολιτσά, έδρα των αντικυβερνητικών. Εμφύλιος, δεν συνεχίζω άλλο, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Σαν σήμερα το 1979 ο Νίκος Γκάλης κάνει τον ντεμπούτο του στο ελληνικό μπάσκετ με την ομάδα του Άρη και σημειώνει 30 πόντι. Σε ένα παιχνίδι. Ξέρεις πόσο είναι 30 πόντι, Βασίλη? Βέβαια. Πόσο? Τόσο. Όχι, ρε Βασίλη. 15. Τι πόσο είναι 30 πόντι, Χριστιανέ, μάμα και εμένα, αν με ρώταγες τόσο θα σου έλεγα. Ρε πόσο. Ρε πόσο ρε, είναι 30 πόντι. Μπάσκετ, ρε παιδιά, στο μπάσκετ. Ναι. Ναι. Δίποτα, τρίποντα, πόσο είναι. Δηλαδή πόσο είναι. Πόσο τώρα, ξέρουμε. Ανάλογα, τα βάλε σε τρίποντα, τα βάλε σε τρίποντα. Τρίποντα, τρίποντα. Είναι πολύ πόντι, ρε παιδιά. Δηλαδή βάζε τον μια ομάδα, τότε έβαζε 50-60 πόντους, άμα τους μισούς βάζει ένας παίχτης. Πόσο είναι 30 πόντι, είναι 30 πόντι σε μήκος. Καλά, γι' αυτό πήγε μπροστά όμως, γιατί 30 πόντι ήταν αυτή. Λοιπόν, ελάτε, πήγε μπροστά ο Γκάλης. Το ακούσαμε και αυτό. Σας σήμερα, παιδί, το 2010 ξεκινάει η λειτουργία του Viber. Φοβερό. Άντε. Ναι. Αναπτύχθηκε στο Ισραήλ από τον πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του στρατού
Ταλμών Μάρκο. Να πούμε μάγκα. Εδώ μια μικρή αλήθεια για τη δικιά μου γενιά τουλάχιστον. Το Viber είναι το μέσο επικοινωνίας της μάνας και του πατέρα, παιδιά. Τι λες, α, ναι. Βέβαια, μη σε στριμώξει η μάνα σου ή ο πατέρας σου στο Viber. Έχεις τελειώσει. Έχεις τελειώσει. Η μάνα μου δεν έστελνε ποτέ SMS, ας πούμε, όταν ήταν τα μηνύματα. Με τώρα το στο Viber. Ναι, με έχεις το FAP κάθε πρωί. Και δώσε αυτοκόλλητο. Και δώσε μου, στέλνει και εκείνες τις εικονίτσες με τους ελληνικούς καφέδες και καλημέρα και τις λέω, ρε μαμά. Εγώ το έχω σαν ένα περίεργο υβρίδιο το Viber. Μου φέρνει λίγο παλιακό. Όχι τόσο στο Facebook. Αλλά έχει και μερικά καινούργια. Δηλαδή όταν θέλει κάποιος να ξέρετε. Καλά, φοβερό. Κάποια στιγμή που έτυχε να. Όχι εγώ. Μου πρότειναν τέλος πάντων να μην. Να μείνει διακριτική η συνομιλία μας και δεν μιλάω τώρα για dick pics και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Συνομιλία που δεν ήθελαν να καταγραφεί από κανέναν. Ιδιωτική συνομιλία. Στο Viber είναι αυτό που εξαφανίζεται κατευθείαν το μήνυμα ή που μάλλον τη βάζει σε μια ιδιωτική σφαίρα την συνομιλία. Ακριβώς. Και μετά από μια ώρα, ας πούμε, ή 30 λεπτά, ό,τι έχει θέσει ως χρονικό όριο, το περιεχόμενο διαγράφεται. Πρώτο ήταν το Viber που το έκανε αυτό. Και επειδή μετά, σας λέω, είχα αυτή έπρεπε να μιλήσω τέλος πάντων ιδιωτικά με έναν άνθρωπο. Και το WhatsApp έχει ένα σαν... Το ξέρεις αυτό? Όχι, στο WhatsApp λοιπόν, δεν έχει ένα μικρό ρολογάκι, άμα το βάλεις αυτή την λειτουργία, που μόλις κλείσει τον κύκλο του, εξαφανίζει το μήνυμα. Άντε καλά. Ναι, από τη στιγμή που θα το διαβάσεις βέβαια. Ναι. Φοβερό. Αυτό για το WhatsApp δεν το ήξερα καθόλου. Θα στο δείξω αυτό το για το WhatsApp. Ναι. Το έχουν, ρε παιδί μου, επίσημοι, που δεν θέλω να τους... Να τους παρακολουθούν και καλά τα λοιπά. Καλά πήγε αυτό, τα καταφέραμε. Δηλαδή, πολύ. Οι κυβερνητικοί και τα λοιπά, όταν μιλούν στο WhatsApp, έτσι το έχουν. Δεν παίρνουν κανένα πακιστανικό, να το έχουν σίγουρο. Μα το πακιστανικό, μα τι προτάσεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας είπα, παιδιά, γεννήθηκε η Μαρία Κάλλας, θέλω να σας πω. Και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για εκείνη. Είδατε καθόλου χθες Μαέστρο? Όχι, Το 1923. Όχι, τι. Λοιπόν, είναι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Χαρούλα Αλεξίου. Τους έχουν μαζέψει στο σχολείο όπου ετοιμάζουν το φεστιβάλ αυτό, που έχει δεχτεί πια να τραγουδήσει η Αλεξίου. Και λέει ο Παπακαλιάτης, να μιλήσουμε για μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Πείτε μου έναν, και πετάγεται και λέει, η Μαρία Κάλλας. Ποιος το είπε αυτό? Ένα από τα παιδιά εκεί που ήταν, ας πούμε, οι μαθητές του. Ναι. Και λες καλά που δεν είπαν την Ιωάννα Τούνη. Πάλι καλά. Αυτό όμως θα ήταν αληθοφανές. Εκείνα εδώ που να βγει στο Netflix, να μας βγουν όλοι. Λοιπόν, και σαν σήμερα κοιμήθηκε το 1991 ο Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, πολύ θαυματουργός να ξέρετε. Κατά κόσμον Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης, Έλληνας ιερομόναχος που ανακηρύχθηκε όσιος. Μάλιστα. Το γνωρίζετε, βοήθειά μας. Να πούμε καλημέρα στους ακροατές μας, στο Γιωτάκη που έχει στείλει το μήνυμά της από πρωί-πρωί, και στο Χρήστο και στον Ανδρέα μας. Ο Νίκος, είστε καλύτερη παρένα, σας έχει ο Θεός καλά. Εσύ να σας έχει ο Θεός καλά. Η Νικολέτα. Καλημέρα και στην Νικολέτα. Από πού λέει Γκρίνια Δημήτρη πρωί-πρωί? Γκρίνια, παιδιά, ακούστε λίγο. Ξέρω, θα είμαι λίγο πιο ήπιος τώρα. Ξέρω ότι είμαι λίγο τζαναμπέτης, να πούμε λίγο μαγκούφης. Αλλά αυτά που λέω, αν τα σκεφτείτε, δεν είναι υπερβολικά. Ούτε είναι. Εγώ ούτε σας βάζω τα πράγματα σε μια ρεαλιστική βάση. Θέλετε να χαρείτε σαν τρελή? Σαν τρελή. Εγώ είπα χαρείτε κανονικά. Εδώ τώρα λέτε, αχ, δεν πέρναγαν οι ώρες. Επιτέλους Παρασκευή. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει τώρα? Θα πας αύριο, δεν θα προλάβεις. Θα ξυπνήσεις, θα έχεις ένα απόγευμα. Τι να πρωτοκάνεις? Κάπου θα σε καλέσουν, θα πας. Θα χεστείς το φάι και στο ποτό. Θα ξυπνήσεις το πρωί, να πούμε, της Κυριακής βάρης το μαχιασμένος. Μέχρι το μεσημέρι, ό,τι κάνεις. Θα πας μετά το μεσημέρι να συνεχίσεις να τρως κάπου. Θα πας για μπραντς, θα πας για φαγητό. Μετά το απόγευμα αρχίζει η μελαγχολία της Δευτέρας. Μαγίτσα μου και Χριστέ. Και βάρης το μαχιασμένος και μπεκρούλιακας και μελαγχολία της Κυριακής προς τα Δευτέρα και Δευτέρα πρωί φαπ. Κάτσε εσύ και να χαρείς που είναι Παρασκευή. Να τα κυρώσουμε το σουκούρε, αδερφέ, άμα είναι να περάσουμε τόσο να δύσκολα. Να το χαρείς τόσο όσο. Να τα χαίρεστε όλα τι όπως να το πρέπει. Χαρώ έτσι όπως μας το κάνεις τώρα. Να μην υπερβάλλετε. Όποτε υπερβάλλετε. Δεν είμαστε εμείς που υπερβάλλουμε κιόλας. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο μεγαλύτερο κρό το κάνεις. Βέβαια. Μα δεν προλάβαμε πρωί-πρωί. Είπαμε ευτυχώς Παρασκευούλα και μας πήρες από τα μούτρα. Ας πούμε τώρα, βλέπεις, υπερβάλλει ο Κωνσταντής το κοφίνι αυτό. Λέει, είναι αυτό που λείπει σε έναν πόντι 30. Καλά το παιδί. Ναι, αλλά έχει ο άλλος χώρο όμως. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Και η Τζέννη μας έχει στείλει. Δημήτρη, λέει, έρχονται και τα δικά μου γενέθλια. Σκουπίζω εγώ κι εγώ, άμα θέλεις, λέει, 4-5 μήνες για το ρολόι. Το πρόλαβα το ρολόι. Το ρολόι έχει καβατζωθεί. Sorry. Έτσι, sorry. Το κάνει αυτή, το έχει το ζαχαρώνει να πούμε τόσο καιρό. Στο τέλος θα πάθουμε και τίποτα. Ναι, πριν το πάρεις το έχει. Νομίζω το έχει καβατζώσει αυτό πριν το πάρεις. Ναι. Κωνσταντίνος, καλημέρα, λέει. Θα ήθελα, μας έχει ζητήσει Γιώτα, στοιχηματίζω από τη Μαντό για να μαζεύουμε και σήμερα τα τραγούδια. Ωραία, ναι, σήμερα παιδιά έξτρα τραγούδια που ζητάτε. Ο Κωνσταντίνος, θάλασσα από τον Στέλιο Ρόκο. Θέλω αυτό. Α, ναι. Στέλιο Ρόκο, σας αγαπάμε, λέει, από τα νότια. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ο Νίκος λέει καλή εκπομπή. Ο Περικλής λέει. Α, δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον Δημήτρη σε αυτό να σου απαντήσει. Η Μαρία λέει καλημέρα, μάπες μου, καλή Παρασκευούλα. Τι λέει, ρε, παιδί μου. Ποιον θα κατεβάσει, λέει, δήμαρχο ο Πασόκ στην Αθήνα?
Τι είμαστε ρε παιδιά. Τι φωνάζει, τι φωνάζει. Τι είμαστε, εμείς δεν ξέρουμε. Πάρα πολύ χαριλάω, πρέπει να μάθουμε. Είσαι σε ανοιχτή γραμμούλα με χαριλάω. Τι πάει να πει δηλαδή, δεν κατάλαβε τους συντρόφους να μην είμαι. Δημήτρη μου. Πάμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Καλύτερα να μην κατέβετε καθόλου. Όχι, ωραία. Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα. Εδώ που τα λέμε. Γιατί συγγνώμη, ο Δήμαρχος, ο Καμίνης. Πασόκος ήταν. Σας χάλασε ο Καμίνης. Εντάξει, δεν το θυμάμαι πουθενά. Χαμηλών ήταν. Τόνο, εντάξει, δεν κατάλαβα. Τόσο δηλαδή χαμηλών που δεν το θυμόμαστε. Εσύ τι είσαι, εσύ καταρχάς είσαι δημότης. Διάβασα λίγο το ονοματάκι σου, θυμίζε μας. Δεν κυκλοφορώ εγώ στην Αθήνα. Τι πάει να πει, γιατί είσαι δημότης. Τι δημότης είσαι. Όχι, όχι, όχι. Εγώ είμαι δημότης Κηφισιάς. Κηφισιάς, εσύ. Ο Δήμος Αθηναίων τους αφορά όλους. Τι δημότης είσαι, Βασιλακιά, σε πού μένω. Τι Κολονάκι. Μένω στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφορώ. Λοιπόν. Με ενδιαφέρει να βλέπω τον Δήμαρχο όπως χθες στη Λάτο με τη γραβάτα του που πήγε το ωραίο του το σακάκι. Έχεις μεταφέρει τα δικαιώματά σου ή ακόμα ψηφίζεις λοιπόν. Τίποτα ρε γαβαλού. Τίποτα ρε γαβαλού. Σούπερ γαβαλού. Σε μονοθέσιο δημοτικό. Από το στόμα που το πήρες. Σε μονοθέσιο δημοτικό που ο μαθητής την 28η κρατάει μόνο τη σημαία. Και το χέρι του δασκάλου. Σε αυτή τη φάση. Λοιπόν. Πριν συνεχίσεις θέλω να σου πω ότι η Μάρθα έχει στείλει μια άποψη για το θέμα του Τσιτσιπά. Θες να τη διαβάσω. Ναι, να μου διαβάσεις. Δίκιο λέει έχει ο Τσιτσιπάς. Υπάρχουν και σωστοί άνδρες. Άλλο που προβάλλονται λέει τα περίεργα. Σε λίγο λέει θα φοβούνται να μιλήσουν κιόλας. Ας μην το πηγαίνουμε λίγο το πράγμα στα άκρα. Ας μην όμως αυτό είναι ένα γενικότερο κακό που αφορά το ότι έχουμε χάσει το μέτρο. Να μην το, όπως να μην τζουβαλιάζουμε όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων, να μην τζουβαλιάζουμε και τις φεμινίστριες. Δεν είναι όλοι οι φεμινιστές, εκτός αν είναι και δεν το ξέρω, αυτών των ακραίων απόψεων που κατηγορούν τους άνδρες. Κατάλαβα τι λέω. Δηλαδή, μην βάζουμε ταμπέλες. Αυτό που λες, πες το χωρίς να το προσάπτεις στο φεμινισμό. Πες ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι άντρες φοβούνται να πούν τη γνώμη τους. Το ακούω. Αλλά όχι ότι ο φεμινισμός φταίει γι' αυτό και ο εφεμινισμός εμπνέει αυτή την οργή. Η οργή είναι του κάθε ενός τα αποδημένα τώρα αυτό που σημαίνει. Έχουμε λίγο μπερδέψει το φεμινισμό με τον ακτιβισμό στο φεμινισμό. Δηλαδή, φεμινισμός ήταν. Είδες για τον πείρα. Έτσι, μπράβο. Πολύ καλός. Φεμινισμός είναι όταν μια γυναίκα, για παράδειγμα, ακόμη και στην τεράστια βιομηχανία του Hollywood, διεκδικεί ίσο μισθό και αποδοχές με έναν άντρα. Ωραία. Φεμινισμός είναι όταν ζητάς να μπεις σε ένα επάγγελμα ως γυναίκα που θεωρείται καθαρά ανδροκρατούμενο. Δεν είναι φεμινισμός ο ευνουχισμός των αντρών, γιατί φαντάζομαι αυτό υπονοεί εδώ η φίλη μας με έναν τρόπο. Αυτό είναι αποθυμένο. Αυτό είναι αποθυμένο ακριβώς. Αλλά και ο άντρας, ας πούμε, που βλέπει την εξέλιξη, την ανάπτυξη, την ισότητα της γυναίκας ως κίνδυνο, να κοιτάξει λίγο και προς τη δικιά του πλευρά. Κάποια ανασφάλεια. Στο τέλος, κάτι. Κάνει, ναι. Αφήνει ένα τυράκι να το σκεφτεί ο κρατής. Έτσι. Τι ωραία. Η νεολαία στα μικρόφωνα, παιδιά. Δώστε βήμα στην νεολαία. Λοιπόν, ισότητα είναι, παιδιά, να πάρεις ένα συνένα στο Beat the Big Bad Wolf για να έχει ο καθένας το δικό του. Αυτό είναι η ισότητα. Άρα λοιπόν, efood.gr με φοβερές προσφορές. The Big Bad Wolf βλέπω εδώ το ένα συνένα. Δηλαδή κάθε ένα, άλλο ένα δώρο. Ντόμινος, δύο μεσαίες πίτσες, δύο Heineken και 30% έκπτωση. Καλά, μη σας τα λέω. Μπείτε, εγώ Burger Joint πάλι. Περιμένω πώς και πώς να γυρίσω σπίτι να πάρω efood Burger Joint το φίλο μου τον Παπακώστα. Πολλά είπαμε, λίγα καταλάβαμε, εσείς τα περισσότερα. Αυτός είναι όμως ο σκοπός της εκπομπής. Έχουν μαζευτεί πολλά μηνύματα. Θέλετε να πούμε μερικά και να φύγουμε ή να φύγουμε τώρα για το τραγούδι της ημέρας? Να πούμε καλημέρα στο Γιάννη που λέει μπας. Μας μπίπλει το Σαββατοκύριακο ρε Γρουσούζη. Στο χάλασε. Η Μαρία λέει καλημέρα παιδιά. Καθίστε να θέλω τη φλήτε εσείς. Ακόμα όμως εδώ που υπάρχουν εκεί υποστηρικτές. Μαρία, καλημέρα παιδιά, πέστα ρε Δημήτρη. Εγώ δεν είπα να το κλάψετε το Σαββατοκύριακο. Είπα να το ζήσετε για αυτό που είναι, όχι για κάτι παραπάνω. Αυτό είπα. Ωραία, δεν θα ενθουσιαστούμε, όπως έρθει θα ήρεμα, το πάρουμε. Ήρεμα, ψύχραμα. Ωραία, θα περάσουμε. Ωραία, πάμε Σαββατοκύριακο. Δύο μέρες και ναι. Ωραία. Mm-hmm. Να και πούμε... μετά Δευτέρα. Πάλι ωραία. Μέχρι Παρασκευή. Πιο ωραία. Ωραία. Το πας έτσι. Ωραία. Πιο ωραία η Παρασκευή από τη Δευτέρα. Φυσικά δεν είπα όχι. Αλλά δεν είναι και καλοκαίρι. Καλοκαιρινές διακοπές. Όχι, καλοκαιρινές διακοπές δεν είναι. Μην... Έχουμε μία παράκληση από την Νικολέτα που λέει καλημέρα σας. Δημήτρη, θα μου τραγουδήσει με την ωραία σου φωνή. Αύριο έχω γενέθλια. Το ξώτης με οροσκόπο υδροχό. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου, φυσικά και αυτό. Πες μας ένα τραγούδι που θέλεις να σου πει. Θάλασσα τα έχεις κάνει θάλασσα. Και για μένα τη ζωή μου χάλασα. Και να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια στο Μαράκι που λέει καλημέρα μάπες. Ξεκινάμε για φυσική εξωσωματική τώρα. Ελπίζουμε να πετύχει. Ευχηθείτε μας καλή επιτυχία. Δημήτρη, το έχω σιγούρι. Όλοι μας έχουν σιγούρι. Όλους τους μάπες. Χρόνια τώρα. Εμείς για τους εαυτούς μας δεν είμαστε. Αλλά για εσάς όλη μας θετική ενέργεια. Να ξέρεις πώς είναι το όνομά της. Μαρία. Θα πάνε όλα καλά, Μαρία. Όλη μας θετική ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή. Της Μαρίας. Λοιπόν, το θάλασσα ούτε το ψάξες. Ούτε το ψάξες. Έχουμε τραγούδι μέρας. Θυμήσου το. Θα κάνουμε meeting μετά, εμείς οι δύο. Εμείς οι δύο meeting.
Καλώς. Εγώ και εσύ meeting. Έλα Βασιλική μου, βάλε το τραγούδι. Α! Μισό λεπτό, κόφτο. Τι έγινε? 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber. Το είπα. Που σαν σήμερα ανακαλύφθηκε. Ναι. Αυτό, γι' αυτό μας διέκοψες τώρα για να πεις. Ήθελα να κάνω καψόνι στη Βασιλική. Δεν το κλείνουμε αυτό τώρα να αλλάξουμε. Έχουμε μύτη μετά. Παιδιά, είναι ωραία τραγουδάρα και είναι πολύ καλή αφορμή να σας πω να κάνουμε κάτι που θα συμφωνήσετε όλοι πιστεύω. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα πριν το πω. Πιστευτείτε, πιστευτείτε με. Σταμάτα ρε παιδάκι μου, τι μουτσούνα είναι αυτή που κατεβάζεις. Περιμένω, περιμένω να δω γιατί χειροκροτάω. Λοιπόν, με την αυτή την ωραία την υπόκρουση τη χριστουγεννιάτικη, όλες οι ευχές και η θετική ενέργεια όλου του Muppet Show από τη Λάρισα μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι την Χίο και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου να ευχηθούμε όλα καλά και την αγάπη μας να δώσουμε στο Γιάννη και στην Ηλέκτρα που μας ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή, πηγαίνουν στο μεευτήριο να γιανίσουν! Αδέρφια μας, είναι Μάπες και ο Γιάννης και η Ηλέκτρα. Να ξέρεις, κοίτα τον δεξιά, κοίτα τι κι εσύ. Με έναν πόνο. Αγαπιέστε, η αγάπη σας αυτό το πράγμα πάει, αυτό το θαύμα πάει να δημιουργήσει και εμείς είμαστε στο πλευρό σας. Καλημέρα με το καλό. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα και αυτό είναι η απόδειξη. Με το που μας ζητάτε ένα τραγούδι κατευθείαν το βάζουμε ή... Κατευθείαν το βάζουμε τώρα, θέλουμε και λίγο χρόνο, εννοείται. Κατευθείαν. Ναι, γιατί είναι πάρα πολλά τα requests. Έτσι. Τρομάρα να σου έρθει. Ρε Δημήτρη, πάνε να κάνουμε ένα international, πάνε να κάνουμε ένα viral, ένα global. Το Muppet Show δεν έχει global. Αν ακούσουν από το εξωτερικό, μην νομίζουν ότι είμαστε τίποτα πλάκι. Δεν έχει. Εμείς είμαστε, παιδιά, ο κατημάς του ελληνικού ραδιοφώνου, το κατακάθι. Ελάτε μαζί μου και νιώστε το και ζήστε το και απολαύστε το πόσο γουτουπού είμαστε σε αυτήν την εκπομπή. Χρόνια, 16 χρόνια είμαστε γουτουπού, δηλαδή δεν γίνουμε τώρα ξαφνικά να γίνουμε κυρίες και να μπούμε στα σαλόνια. Λοιπόν, όποιος θέλει, ελάτε. Αλλιώς να πάτε να κάνετε να πούμε στον Τζερόνιμο Γκρούβι. Λοιπόν, σας πω πω τι είπες τώρα. Σας έχω φοβερά νέα από Linen House, παιδιά, που θα βρείτε ποιοτικά παπλώματα στις πιο χαμηλές τιμές για να ζεσταθείτε. Είναι ό,τι πρέπει για την εποχή. Σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, ριχτάρια, μεγάλη ποικιλία σε κουρτίνες και δεκάδες ακόμα προϊόντα κορυφαίας ποιότητας που είναι απαραίτητα σε κάθε σπίτι. Linen House θα βρείτε σε Γαλάτσι, Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Παγκράτη, Πειραιά και έχει και ένα τεράστιο κατάστημα στη Συμβολή Κηφισού και Πετρουράλη, 700 τετραγωνικά. Εκεί να πάτε να ψωνίσετε με την ψυχή σας. Ωραίο αυτό. Βασιλική μου, είσαι καλά! Φτανίστηκε το κορίτσι. Έναν αριθμό να πούμε. 327. Μπείτε και online www.linenhouse.gr. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματα σας, ορίστε η λύση σε αυτό που λέγαμε, παιδιά. Ποια είναι η λύση για να μην χρειάζεται να δοξάζεις, να πούμε, το Θεό που ήρθε Παρασκευή. Mm-hmm. Ποια είναι η λύση για να μην στεναχωριέσαι και ξενερώνεις και πέφτεις σε κατάθλιψη που ήρθε Δευτέρα και δεν πρόλαβες να χαρίσεις το Σαββατοκύριακο. Κάθε μέρα να είναι Κυριακή. Πάρ' το πρακτικά. Γιατί περνάει γρήγορα. Τι κάνεις κάθε Κυριακή? Μιλάς με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, 1-0. Στριμάρεις, ανεβοκατεβάζεις δεδομένα, θες data δηλαδή. Ή βλέπεις σειρές, binge watching που λέει εδώ πέρα. Και ο Millennial Gen Z να wow. Λοιπόν, Vodafone One Unlimited είναι το πρόγραμμα. Τα συνδυάζει όλα αυτά. Να μην σας ζαλίζω, απεριόριστα data, ομιλία στο κινητό κάθε μέρος της οικογένειας, σε ταχύτητες fiber, έτσι, τις γρήγορες, και συνασπαστική ψυχαγωγία στο Vodafone TV. Θα πάτε στη Vodafone, θα πείτε ο Ουγγαρέζος μου είπε, Vodafone One Unlimited παρακαλώ. Ορίστε, κύριε, θα σας εξυπηρετήσουν αμέσως. Να πούμε καλημέρα στην Αφροδίτη που έχει στείλει μήνυμα και λέει: ο Βασίλης και η Αφροδίτη στέλνουν την αγάπη τους στο Γιάννη και την Ηλέκτρα, τους κουμπάρους τους που αγαπάνε τόσο πολύ με το καλό το μωρό μας. Ορίστε! Έτσι, όλοι μια αγκαλιά έχουμε γίνει, όλοι κουμπάροι είμαστε. Πώς λέω τα παιδιά τώρα, ο Βασίλης και η Αφροδίτη. Ο Αφροδίτη μαζί με τον Βασίλη και την Αφροδίτη περιμένουμε πώς και πώς. Δεν μας στέλνετε και ένα μήνυμα πρώτο αθέως ότι όλα θα πάνε καλά. Ναι, ρε παιδιά, ενημερώστε μας λίγο. Ναι. Και όχι το πήγαν, δηλαδή θα πάνε, δεν το συζητάμε, αλλά αν είναι τη Δευτέρα πείτε μας, αν έχουμε βγει εκτός αέρα. Εμείς θα περιμένουμε. Ναι. Ραδιοφωνικό σκουπί. Αυτή εδώ η εκπομπή. Όποιος θέλει να βγάλει κάποιο... ναι, καλά η κούνα στο κεφάλι σου. Αυτή η εκπομπή, το νου σας ρεμάλια, είναι το απόλυτο ροδιοφωνικό σκουπίδι. Όποιος θέλει να βγάλει κανένα απόσταγμα, τίποτα αυτά, τίποτα σαλονάτα, viral, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εντάξει, έγινε. Ωραία, θα έχουμε το νου μας. Τον Ιάκωβο, Χριστιανέ μου, τον Ιάκωβο. Τον Ιάκωβο. Είμαι λεοντάρης, θα κάνω 400 κομμάτια. Είμαι λεοντάρης και σε πιάνω σαν ζέμπρα που το πιάνει το λεοντάρι, το πιάνει κατευθείαν και το τρώει. Και φεύγουν οι ιένες.
Η θαυμαστή φύση και άλλες αδιάφορες ειδήσεις από τον Μάκη Κάτσαρη. Όχι ρε κοριτσιά, πείτε μου εσείς. Πηγαλή το έχει, πηγαλή το έχει. Τέτοιο λεβέντο παιδό, τέτοιο ωραίο παλικάρι, τέτοιο όμορφο παιδό. Έλα Μάκη μας. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα Τζέικομπ. Καλημέρα Γιάκοβε. Τι κάνεις? Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά εγώ, εσείς πώς είστε? Εμείς εδώ διαλέγουμε ο καθένας με ποιο όνομα θα σε λέει, να είναι διαφορετικό. Σωστό, εντάξει, ναι. Εγώ θα τον λέω σε όλα γυρνάω. Μάκη θα τον λέω, έτσι τώρα που μας έμαθε το Μάκης, γιατί ο Μάκης λέω. Ο κόσμος Μάκη τον έπαθε. Εγώ Τζέικομπ. Εγώ λέω να αλλάξουμε τα ονόματα των ενωτήτων. Όλων. Α, νόμιζα των ακροατών. Του Μάκη θα λέγεται ο Ιάκωβος περιμένει. Ωραία. Για να μας το θυμίζει κιόλας εμάς. Ναι. Και του Γεράσιμου, του Γεράσιμου. Ο Βλάχος άρχιζε μια μέρα. Όχι, όχι. Και γύρισε και της είπε. Έτσι θα λέγεται. Και τι γύρισε και της είπε. Αυτό θα λέγεται. Λοιπόν, έλα Μάκη, τι γίνεται Μάκη, τι γύρισε και της είπε. Τι γίνεται και της είπε. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα κυρίσω να σας πω είναι ψυχολογικά τρίξ που θα κάνουν έναν άντρα κατά μάχη τους κάθε γυναίκα. Ωραία. Τα οποία τα τρίξ είναι μέσω ερευνών, είναι τσεκαρισμένα από την επιστήμη, είναι... Όχι, όχι, γέλασε. Μιλάμε τώρα εδώ πέρα με αποδείξεις και ονόματα. Λοιπόν, αρχικά... ένας άντρας όταν φλερτάρει μια γυναίκα και βρίσκονται κάπου, έχουν βγει έξω ένα ραντεβού, πρέπει να λέει συνέχεια το όνομά της. Να αναφέρει συνέχεια το όνομά της. Και χωρίς, ωραίο και, είναι και αυτό. Χωρίς λόγο. Όχι, όχι. Ωραίο είναι αυτό Δημήτρη. Ωραίο είναι αυτό. Είναι. Λες... καλά, εντάξει, μη σου σπάσει και τα νεύρα δηλαδή. Ιωάννα. Όχι, μη σου σπάσει και τα νεύρα. Ιωάννα τη λένε Γιάννα οι δικοί της άνθρωποι. Πώς θα σε λένε Γιάννα? Γιάννα δεν με λένε. Γιάννα σε λένε. Τζο με φωνάζει η οικογένεια. Τζο, μωρέ, τι φωνάζει η οικογένεια. Τζο. Τζο με φωνάζουν. Κάθε Πάσχα. Σαν τη Τόγκου. Η Τζο Τόγκου και η Τζο εδώ. Εκεί που σου βλύζουν Πάσχα στη Λούτσα, λένε βρε Τζο, φέρει το τζατζέκι από μέσα. Ιωάννα Γιάννα Τζο Παντελή Λαΐου. Αυτό δεν είναι όνομα, αυτό είναι σιδηρόδρομος. Τέλος πάντων, προχωράμε. Είναι ακαδημαϊκής καριέρας. Όπως λέει η έρευνα, όταν μια γυναίκα ακούει το όνομά της αρκετές φορές από ένα άτομο που την πολιορκεί, το βρίσκει δύσκολο να το αντισταθεί. Ιωάννα, 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 Ιωάννα. Θα μου σπάσει τα νεύρα μου, ρε Μάκη. Α, πώς γι' αυτό σου λέω, Τζο, 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 Τζο. Αυτό που κάνεις είναι μάινα. Στο λέω. Λοιπόν, ένα άλλο τρίκ είναι να γίνεις πιο εκφραστικός. Δηλαδή, να αξιοποιήσεις τη γλώσσα του σώματος καθώς μιλάς, ωραία, κουνιώντας τα χέρια όταν περιγράφεις κάτι. Ακριβώς, καθώς αυτό δείχνει πάθος για αυτά που αναφέρεις. Ναι, αλλά να μην γίνεις και ο τυραμόλα, ας πούμε, και κάνεις, ναι, ας πούμε, σήματα της τροχιάς μπροστά στη μούρη της κοπέλας. Τέλειο θα ήταν αυτό, καταπληκτικό. Αλλά φαντάζομαι ότι όλα αυτά με ένα μέτρο, όπως και το όνομα, να το λες αρκετές φορές, αλλά με ένα μέτρο, όπως και με τις κινήσεις του σώματος. Ένα άλλο τρίκ είναι να φροντίζεις να μυρίζεις όμορφα. Αυτό δεν είναι τρίκ, αυτό είναι μάστα, αγαπούλα. Είναι δεδομένο, Μάκη. Βασίλη, αγαπούλα, εδώ να πούμε 7 η ώρα το πρωί, δεν θα λες. Ρε Γιάκοβε. Τον Ιάκωβο. Αγάπη μου, δεδομένο, μάστα. Οκ. Ορίστε, έχω μια ημικρανία μόνιμη από τότε που ήρθε στην εκπομπή. Μόνιμη. Όχι απλά θα πρέπει να μυρίζει, πρέπει να μοσχομυρίζει όπως το είπες. Και όχι μόνο στο πρώτο και δεύτερο ραντεβού. Πάντα. Πάντα και παντού. Και παντού. Λοιπόν, να είσαι όσο πιο θετικός μπορείς. Ακούς, Δημήτρη, να είσαι όσο πιο θετικός μπορείς. Παιδιά, εγώ δεν είμαι αρνητικός, είμαι ρεαλιστής. Δεν πιστεύω αυτά που μας λες εδώ τα μαύρα, να τα λες και στα ραντεβού. Λοιπόν, να βγαίνεις Παρασκευή βράδυ. Βγαίνει Παρασκευή βράδυ. Μπράβο, με την κοπέλα και της λέει. Έλα μου τώρα τη Σαββατοκύριακο, Κυριακή έρχεται, θα μας στεναχωρηθούμε πάλι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ένα tip. Oh. Έστω και αν δεν σας γουστάρει. Και αν δεν σας γουστάρει, δεν τσιρίγνω. Αλλά μία κουβέντα, δηλαδή λίγο την προσοχή της, την αποσπάς. Τώρα αν θα την αξιοποιήσεις. Ωραία, για πες τι κάνεις. Λοιπόν. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανασφάλειες. Βέβαια αυτό είναι λίγο... είναι οριακά χειρισμός. Είσαι οριακά χειριστικός να το κάνεις. Αλλά αν πεις κάτι, δηλαδή ας πούμε ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, αν έχει κάποιος τη μύγα και του το αναφέρεις, αποσπάς την προσοχή του. Το θέμα είναι μετά, μην τον τζαντήσεις, ούτε να το στεναχωρήσεις. Να χρησιμοποιήσεις την προσοχή που απέσπασες για να του χτίσεις το ενδιαφέρον προς το πρόσωπό σου. Λέω τώρα ας πούμε. Μπορεί να πεις. Κάποια μέρα θα σου πω τι εμπνέεις σε έναν άντρα μόλις σε πρωτοβλέπει, ή ποια είναι η γνώμη, ή ποια είναι η προδιάθεση μόλις σε πρωτοβλέπει κάποιος. Τι εκπέμπεις. Τι εκπέμπεις. Μάλιστα. Και να μην σε γουστάρει, θα σε ρωτήσει. Τι εκπέμπω, για πες. Όχι, πες, μην το πεις. Τώρα δεν σε γνωρίζω ακόμη καλά, γιατί όταν σου το πω θα μπορούμε να παρεξηγηθούμε κιόλας. Εγώ δεν είναι κακό αυτό που θα σου πω, αλλά είναι αυτό που εκπέμπεις. Και μετά παίξε μπαλάκι. Άρα γιατί δεν πρέπει να σε αφήσει ήσυχο, ακόμη και αν δεν σε κουστάρει, θέλει να μάθει τι εκπέμπει. Είναι, λίγο σαν... Τον είναι λίγο σαν να της λες, ξέρω από ζώδια, αυτή να μην ξέρει,
Τι ζώδιο είσαι, Παρθένος. Κατάλαβα. Δεν θα σου... Ναι, κατάλαβα. Δεν θα σου πω τώρα, θα σου πω κάποια άλλη στιγμή, τώρα μην παρεξηγηθούμε. Όχι, πες, όχι, πες. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε γουστάρει, έτσι. Προσοχή, προσοχή. Αλλά ξεκινάς ένα νήμα. Άμα δεν σε γουστάρει, γιατί να το κάνει αυτό. Μα με αυτό το μικρό όχι. τεχνικό τρόπο έχεις μπει στο μυαλό της, σε θυμάται, σε σκέφτεται. Έχεις λίγο, έχει τσιμπήσει τώρα. Ναι. Τώρα εσύ. Θα το βγάλεις το ψάρι ή θα φάει το δόλωμα. Ναι. Δεν σε γούστα, ξαναλέω τρίτη φορά γιατί ναι, σε βλέπω ναι, ψηθεί. Ναι. Δεν σε, δε σε γουστάρει. Απλά της έχεις αποσπάσει την προσοχή. Που είναι βέβαια πολύ σημαντικό. Γιατί ο άλλος, ο παραδίπλα, δεν της τον έχει αποσπάσει. Λοιπόν, εσύ αυτό, της την απέσπασες. Αυτό που λέει το κάνει σε όλους, παιδιά. Σκηνή κορδόνη. Δηλαδή, Παρασκευή βράδυ, μας λέει με τη Βασιλική. Καλά, έχω μάθει ένα gossip. Και μετά περιμένουμε με τη Βασιλική να μας το πει και γράφει από κάτω. Αλλά δεν θα σας το πω γιατί εσείς θα το πείτε πουθενά. Και μας αφήνει όλο το Σαββατοκύριακο να του πιλαλάμε το κεφάλι. Έλαρε. Έλαρε, πες μας. Αυτό που γίνει είναι ότι δούλευα εκείνη την ώρα και μετά που δούλεψα. Ναι, γιατί πρέπει να σας εξηγήσω όλο αυτό που τελικά σας το εξήγησα και σας είπα έχει γίνει αυτό, αυτό και αυτό. Και μετά μου λέτε εγώ δεν το πιστεύω. Α, ωραία. Δεν ξαναγίνει αυτό. Μάκη, έλα, για πες μας κι άλλα. Έχεις κάτι τελευταίο ή τελείωσες, αγοράκι μου? Έχω άλλα δύο. Το να μην βγάζεις ανασφάλεια. Σημαντικό. Ωραία. Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Αλλά να μην γίνουμε και ψωνάρες. Το αντίθετο όχι, βασικά. Όχι να μην βγάζεις ανασφαλεία. Να δείχνεις μια σιγουριά. Δηλαδή πώς ήταν τώρα εδώ πέρα ο κοντός, ο Δημήτρης, ο τεχνικός μας διευθυντής, του λέω εγώ δεν πιάνει το μικρόφωνο, μου λέει αποκλείεται να μην πιάνει το μικρόφωνο, κάποιο λάθος έχεις κάνει εσύ. Αυτό είναι σιγουριά. Καταλάβατε τι λέω. Είναι λίγο αυτό. Είναι λίγο παιχνίδι. Δεν αμφισβητώ τον εαυτό μου είναι αυτό. Πολύ δυνατός είμαι. Πάρα πολύ. Πολύ, πολύ δυνατός. Και στον τρόπο που τρώτε, στον τρόπο που πίνετε, εγώ δηλαδή στα πρώτα ραντεβού είμαι τόσο ατσούμπαλος που σίγουρα θα μου φύγει ένα χέρι και θα ρίξει το ποτήρι το κρασί κάπου. Αυτό δείχνει σιγουριά τώρα. Όχι, το αντίθετο. Α, μπράβο. Τέτοια να μην κάνετε, τέτοια να μην κάνετε. Ακόμη και ο τρόπος που βαδίζετε. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι έχω χάσει κοπέλα από τον τρόπο που οδηγώ. Γιατί βλέπει ότι οδηγώ. Γιατί... Και εγώ πιστεύω ότι έχεις χάσει κοπέλα από τον τρόπο που οδηγείς. Βλέπει ότι δεν οδηγώ. Με αυτοπεποίθηση. Γιατί πήγα να μου βγει η λέξη αντρίκια. Αχού, ο casual σεξισμός. Ο casual σεξισμός της ημέρας. Ηρέμησε και εσύ, ήχασε να πούμε. Τσιτσιπά των φτωχών. Λοιπόν, δεν οδηγώ με σιγουριά και εκεί νομίζω ότι χάνω. Ναι ρε παιδί μου, είναι πολύ βασικό αυτό για τον άντρα. Η οδήγηση. Παίξτε κι εσύ λίγο ρε παιδάκι μου. Να το παίξω ένα μάξι. Ναι, το οδηγείς καλά, δεν το οδηγείς. Τώρα θα πω κι εγώ τον casual σεξισμούλ της ημέρας. Οδηγείς σαν νοικοκυρά. Ρέτζοαν. Ρέτζοαν. Τι έχεις πάθει ρε μάκη σήμερα. Παίζει πάντως η μάνα σου να οδηγεί καλύτερα από μένα, η κυρία Χρύσα. Σίγουρα η μάνα της. Είσαι καλά, παιδί μου. Φαίνεται στην περπατησιά καταρχάς. Παίζει. Μπράβο. Η μάνα σου θα είναι περισσότερο γκόμενης από μένα. Μαγιά. Έχει μεγαλύτερη μαγιά από μένα. Ναι, ναι, ναι. Με το ένα χέρι. Άμα δεν την ήξερα, δεν της μιλάς εύκολα της κυρίας Χρυσάς. Οδηγεί με το ένα χέρι το άλλο στο λευγέ ταχυτήτων. Το άλλο στο λευγέ. Ναι. Α, καλά, αυτό είναι. Εδώ τον έχω πετύχει, παιδιά. Να έχει αγκαλιάσει το τιμόνι και να πηγαίνει ο άνθρωπος. Ήταν το ψηλό το μάξι. Καλημέρα, Μάκη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Ένα λεπτό μετά τις 8. Καλώς ήρθατε και καινούργοι στην παρέα μας. Παιδιά, τι ωραία. Σαν να είμαι στη μεσημεριανή κουβίτσα Ιωάννας. Tommy G Cosmetics, παρακαλώ. Γιατί έχουμε και Natural Spa περιποίησης σώματος. Ένα πάρα πολύ ωραίο χριστουγεννιάτικο δώρο και για τον εαυτό σας αλλά και για τους αγαπημένους σας. Μπράβο. Natural Spa Special Edition, λοιπόν, από την Tommy G. Συνδυασμοί Body Lotion και Sour Bath σε αρώματα που θυμίζουν Χριστούγεννα, όπως είναι ας πούμε άρωμα gingerbread. Αυτό είναι το κατεξοχήν Χριστούγεννα. Ή βανίλα μακαντέμια ή σκέτη βανίλια. Ό,τι θέλετε εσείς. Όλα αυτά έχει παιδιά και για το σώμα. Έχει body, έχει sour bath, έχει sour body pie. Lotion. Έχει αυτά τα ωραία της Tommy G που μυρίζουν εκπληκτικά και έχουν φοβερές συσκευασίες χριστουγεννιάτικες. Μπείτε να τσεκάρετε tommyg.gr. 6-9-8-104-104 και 6 στο Viber μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας και εδώ έχει φουντώσει η συζήτηση σχετικά με τις συμβουλές για το πώς ρίχνουμε τα κορίτσια. Πάμε, μάπες. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Για να το έχετε στο μυαλό σας να φτιαχτεί η μέρα, γιατί τι είναι η μέρα, οι προσδοκίες της. Για να το κάνετε εικόνα. Όταν θα γυρίσετε στο σπίτι το βράδυ, θα μπείτε στο eFood και θα παραγγείλετε ό,τι πραγματικά τραβάει η όρεξή σας. Είναι The Big Bad Wolf με ένα συν ένα προσφορά. Είναι η Domino's που έχει δύο μεσαίες πίτσες, δύο χάνει και 30% έκπτωση. Είναι τα meals, τα γεύματα των McDonald's. Είναι το eFood Market επειδή ξεχάσετε κάτι να πάρετε. Όλα αυτά στο πιάτο σας μέσω του eFood.gr.
Εδώ λοιπόν ο φίλος μας ο Λευτέρης λέει, δίνει συμβουλές ο Ούγκα για γυναίκες και σχέσεις. Αλήθεια τώρα. Ο φίλος ο Σπύρος, ο Δημήτρης μας κάνει μαθήματα για γυναίκες. Παιδιά, ο Δημήτρης. Παιδιά, έχετε δίκιο, δεν σας είπα τίποτα. Εγώ σας λέω κάποια πράγματα, δηλαδή, ρε παιδί μου, το να μείνει σε... Λοιπόν, θες να απαντήσεις συνολικά γιατί άκου τώρα. Εδώ η φίλη μας η Ανδριάννα ρωτάει το πιο ενδιαφέρον. Έλεγες εσύ πριν ότι μπορείς, ας πούμε, να πεις σε μια κοπέλα ότι θα σου πω τι εκπέμπεις για παράδειγμα, αλλά όχι αυτή τη στιγμή, ας το λίγο να γνωριστούμε καλύτερα για να εντριγκαριστεί αυτή και καταρχάς, να πάτε παρακάτω. Δεν θέλω να έχω το κέντρο των μαπών, αλλά θέλω να το. Ο λόγος που το λέω είναι, ρε παιδί μου, γιατί πολλές φορές ένας φίλος δεν ζητάτε τη συμβουλή ενός φίλου σας ή μιας φίλης σας και σας λέει αυτό που είναι το σωστό, αλλά. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι το εφαρμόζει εκείνη ή εκείνος. Πολύ ωραία. Κάτι λοιπόν που μας άρεσε. Ρωτάει εδώ η φίλη Ανδριάννα. Αν σου απαντήσει η κοπέλα, δεν ξέρω αν θέλω να ξέρω, πώς θα το χειριστείς. Εντάξει, αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά είναι το 1 στους 10. Σας λέω ότι 9 στις 10 θα πούνε τι, για πες. 9 στις 10. Και θα σε πιέσει κιόλας. Θα σου πει πες, γιατί, τι εκπέμπω και γιατί δεν το λες. Είναι κάτι κακό. Ωραία, να σου πω κάτι. Θέμα ημέρας. Άχαστη ατάκα ή συμπεριφορά. Που ρίχνει γυναίκα. Πρώτη κίνηση, ατάκας ή συμπεριφοράς, κέρασμα, ξέρω εγώ, ραντεβού, κάτι που, ναι, στείλτε μας οι μάπες. Τι μας συμβουλεύετε, ρε παιδί μου, τι συμβουλεύετε τους υπόλοιπους μάπες που είναι να βγουν τώρα και τα ραντεβουδάκια τους. Το POG. Στο 698-104-104-6, στέλνετε τώρα στο Viber. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος λέει, Ούγκα, μετά από σένα θα βγει με το βουτυρομπεμπέ από βουπού και χέστηκε για το τι έμπνεϊ, μπρο. Εντάξει όμως, και εκείνη όμως από εκεί και πέρα έχει τα δικά της τα κριτήρια. Δηλαδή, άμα ήταν να βγει με το βουτυρομπεμπέ, θα βγει με το βουτυρομπεμπέ. Είτε είναι τα βουπού, είτε είναι από τα νουπού. Κοίταξε, υπάρχει και κατηγορία, θα βγω πρώτα με αυτόν που κάτι μου λέει και το βλέπουμε και μετά θα βγω με το σιγουράκι. Σε άντρες και γυναίκες αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είστε πολύ κοινικοί. Συνήθως εγώ λέω ότι είμαι ο κοινικός της παρέας, αλλά τώρα αυτό εγώ θεωρώ ότι, θέλω να θεωρώ, το ποσοστότερα, ότι όποιος του κάνει κλικ, θα του κάνει κλικ. Δεν έχει σχέση το... Εκτός, εντάξει, εκτός αν είναι πια σε μια... όχι ηλικία, έχει κλείσει ένα κύκλο και θέλει να ηρεμήσει και βάζει άλλες προτεραιότητες που και πάλι, αυτό που έχουμε πει. Που και πάλι, ρε παιδί μου, είναι αυτές οι προτεραιότητες που βάζει. Δεν είναι δηλαδή ότι βάζει πάνω απ' όλα τα λεφτά. Απλά σου λέει ότι τώρα εγώ έχω κάνει την οικογένειά μου, έχω κάνει το παιδί μου. Θέλω τώρα λίγο να απολαύσω τη ζωή. Οπότε δεν με νοιάζει τόσο όσο με νοιάζει παλιά ο Βασίλης να έχει ωραίο σώμα και να είναι όμορφος. Παλιά με νοιάζει αυτό. Τώρα με νοιάζει να μπορούμε να πάμε ένα τριήμερο, να μην έχει υποχρεώσεις. Να έχει την οικονομική επιφάνεια να πάμε ένα τρίμερο. Καλά, άμα θες να πας ένα τρίμερο και έχει και ωραίο σώμα, δεν πειράζει μου. Όχι, δεν πειράζει. Ναι, γίνεται. Από τα δύο λέω για την προτεραιότητα. Ποιο προτιμάς. Όχι εσύ, κάποιος που έχει κλείσει, που τα έχει κάνει. Είναι ανάλογα με τη φάση ζωής, έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι, θέλουμε προτεραιότητες, ιεραρχούμε, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, τι μας καλύπτει. Έτσι είναι, γιατί το σκεφτώ. Εντάξει, τώρα τι να. Τι το σκεφτόμουν. Δηλαδή, αν είναι έτσι, οι γόνοι των πλούσιων οικογενειών, οι γυναίκες ή οι άντρες, είναι δεδομένο ότι θα βρουν κάποιον, εκτός αν πάνε, ρε παιδί μου, παντρευτούν μεταξύ τους, θέλω να πω, οικογένειες με οικογένειες, ενώ καταλάβα τι λέω. Μια πλούσια οικογένεια παντρευτεί κάποιον από μια άλλη πλούσια οικογένεια. Χάσουμε βιές. Όχι, ρε. Έξω, αυτό, οι πιθανότητες οι περισσότερες είναι να παντρευτούν κάποιον που είναι κατώτερης κοινωνικής τάξης. Και οι 9 στις 10 φορές αυτό έχει δείξει. Οι πλούσιοι. Ναι. Είσαι σίγουρος. Μεταξύ τους παντρεύονται. Νομίζω πως ναι. Μεταξύ των ναι. Ναι, ναι, ναι. Καθαρά. Ναι. Και δεδομένα. Κρατάνε και αυτό το παλιό που λέγαμε ότι η γυναίκα, ας πούμε, σε περίπτωση που ο άντρας, παρότι εκείνη έχει την περιουσία της, αν ο άντρας είναι αυτό που λέμε μεγιστάνας του πλούτου, θα πάρει και το επίθετό του. Τη σήμερον. Και πώς την πάτε έτσι φορτινογιάζει με τον Ίνο. Να σου πω, προχωράμε τώρα, δεν ξέρω. Με κοιτάζει τέτοια κάτι άλλο στο μυαλό μου και προχωράμε. Ναι, εγώ πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι ο έρωτας είναι πάνω απ' όλα. Δεν πάμε στο φροντιστήριο. Πάμε στο φροντιστήριο, παρακαλώ. Ώρα για μάθημα. Το πανεπιστήμιο δεν βγαίνει δίχως φροντιστήριο. Και αντιγραφή. Και αντιγραφή. Εδώ ο Νίκος λέει, μάπες, να είσαι η πρώτη καλημέρα της κάθε μέρα, ό,τι και να έχει γίνει. Άχαστο. Είναι αυτό που σου στέλνει ο άλλος. Έχεις τα διάολια σου. Σου στέλνει ο άλλος καλημέρα και λες τώρα εσύ μας έλειπες. Ναι, δεν. Όχι, Άννα μου, όχι. Γι' αυτό. Άχαστο. Άμα είναι αυτός που θες. Μωρέ, άμα είναι αυτός που θες. Σου λέω, τώρα λοιπόν, λέμε για να ρίξουμε. Τα έχω κάνει αυτά. Ποιος είναι ο φίλος, πολύ σωστός. Είναι ο Νίκος. Τα έχω κάνει, Νικόλα. Και πρωινό έχω πάει. Και πρώτη καλημέρα και τελευταία καληνύχτα. Καταρχάς, προηγούμενη καλημέρα από μένα που ξυπνάω 5 παρά 10 δεν υπάρχει. Έτσι, μπράβο. Η οποία είναι οριακά ανατριχιαστική σπούκι. Δηλαδή όταν βλέπεις 4:50 καλημέρα καταλαβαίνεις ότι δεν είναι τόσο ρομαντικό. Παρ' όλα αυτά είμαι και πρώτη καλημέρα. Δεν βγαίνει αυτό. Όχι, άμα όχι, δεν σε θέλει. Εδώ η φίλη μας η Ελευθερία λέει καλημέρα, καλημέρα. Εμένα πάντως ο άντρας μου είπε στο πρώτο ραντεβού. Τώρα εγώ να σε φιλήσω ή θα με χαστουκίσεις. Και πάντως έπεσα. Ναι.
Ναι, αλλά θα της άρεσε όμως. Ναι, έτσι. Καλά, εννοείται. Γιατί ήταν οριακά να το πήγαν νυχτάκια. Ναι. Ναι. Οπότε λέει να ρωτήσω. Δεν θα κάνω κίνηση, σου λέει. Αυτό. Λοιπόν, να ρωτήσω, να το φέρω με τρόπο. Μαζεύονται τα μήνυματα των μαπών. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε εμείς να κάνουμε λίγο φωτιά. Καλημέρα σα. Μποντζόρνο. Μποντζόρνο. Από Ιταλία. Κομεστάτε. Α, κομεστάμε. Μπαίνε, μπαίνε. Κομεστάμε. Κομεστάτε. Μπαίνε. Μπράβο. Τι κάνετε δηλαδή. Σι. Τι είναι σι. Ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε φράσεις που απαντώνται, να τις ξέρετε, μπορεί αύριο μεθαύριο να πάτσει καμία Ιταλία που δεν νομίζω να σας πάει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει πάμε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, φόρσε. 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 Τι είναι το φόρσε. Λέξη είναι. Ναι. Φόρσε. Φόρτσα. Έχει καμία όχι. Σχέση με αυτό. Είναι το μπορεί, είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, θα το βρούμε από εδώ. Per favore. Παρακαλώ. Μπράβο, grazie. Μπράβο, ρε Βασιλική. Ναι. Τι ωραία, μπουράκι. Αχ, να είμαστε σε μια Ιταλία. Εντάξει. Σπαγγέλη. Πόγιο con pasta. Το πόγιο. Το πόγιο και μια λίρα. Έλα. Grazie, grazie. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Prego. Όχι, prego είναι παρακαλώ. Αυτό σου απάντησα καλά. Grazie, ευχαριστώ πολύ. Grazie mille. Tante. Oh, ναι. Με έψιλον τελειώνουν τα επιρήματα. Ή molte grazie. Molte grazie. Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν. Έλα. Με τίποτα. Με τίποτα. Ναι. Di niente. Α, di niente. Μα τι ωραία γλώσσα. Πώς είναι, λοιπόν. Το γεια, γεια. Τσάω. Τσάω. Αν τα ξέρω, δεν θυμίζεις εσύ. Καλά, εσύ ξέρω. Εσύ τα καλά. Εσύ θα φτιάξεις με Ιταλό που θα είναι ωραίος και τα λοιπά, αλλά θα είναι μεγάλος λόγιο και θα σου φάει όλα τα λεφτά. Και θα σε αφήσει με μια βέσπα. Αυτό που βλέπαμε με το... Θα μου ζητήσει λεφτά να φέρει γαριδάκια. Σαν τον απατεώνα του Instagram. Tinder Swindler. 500.000 δραχμές από την εφαίρει ποταδέκια από την Κίνα. Λοιπόν, σάλβε. 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 Πάμε. Χαίρετε. Α, χαίρετε. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ναι. Pomeriggio είναι το... Pomeriggio. 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 Pomodoro. Όχι, pomeriggio. Mozzarella. Είναι το μεσημέρι. Άρα, buon pomeriggio. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι πολύ. Arrivederci. Αντίος. Αντίο. Αντίο. Αντίο τι είναι, ξέρετε. Αντίο. Στο Θεό. Ναι. Γι' αυτό και το λένε όταν αποχαιρετούμε κάποιον, τον αποχαιρετούσαν για να όταν πέθανε. Γι' αυτό και είναι γρουζουλιά λένε να λέμε αντίο. Δεν λέμε αντίο. Δηλαδή το στέλνουν τον άλλον στο Θεό. Πήγαινε ψόφα. Αντίος. Ψόφο. Τσιβεντιάμο. Τώρα είναι το ωραίο. Αχ, αυτό το ξέρω ρε παιδί. Τσιβεντιάμο. Τσιβεντιάμο. Με αύριο δεν έχει σχέση, θα τα πούμε αύριο. Όχι, όχι. Όχι. Τσιβεντιάμο. Ντομάνι είναι το αύριο. Ναι. Τα λέμε. Ντομάνι δεν έχει βγει, έχει βγει ο σταμάτη. Τσιβεντιάμο. Ναι, τα λέμε, τα λέμε. Στο στείλανε, στο στείλανε. Όχι, δεν το είδα. Το βλέπω εδώ. Ναι. Για κάνα φαΐ θα μας πάει ο Ιταλός. Για κάνα φαΐ θα μας πάει ο Ιταλός. Λοιπόν, έλα, δεν έχει. Buon fine settimana. Καλό Σαββατοκύριακο. Μπράβο. Καλά είναι πανέτοιμη. Η σετιμάνα τι είναι. Σε τιμάνε είναι το Σαββατοκύριακο. Όχι, είναι ρε. Το τέλος της εβδομάδας. Φίνε σε τιμάνε το Σαββατοκύριακο. Σε τιμάνε είναι η εβδομάδα. Φίνε ναι. Το τέλος, φίνε. Μπράβο, ναι, σε τιμάνα. Ναι, εντάξει, ναι, σε τιμάνα και σε τιμάνα τώρα. Λοιπόν. Έλα. Έλα. Non preoccuparti. Δεν καταλαβαίνω. Όχι. Non preoccuparti. Το λέει κάποιος έναν άλλο. Του λέει non preoccuparti. Το τι εσένα. Είναι δηλαδή παθητική φωνή. Non preoccupare είναι το ρήμα. Non preoccuparti. Μην εσένα. Τι να μην σε κάνεις. Τι, ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι. Μη, non preoccuparti. Τι είναι ρε παιδί μου. Μην φύγεις. Ανησυχείς. Α, ναι, μην ανησυχείς. Μην preoccuparti τον εαυτό σου δηλαδή. Δεν τον preoccuparti. Πες μας και μια τάκα ιταλική έτσι. Πώς θα ρίχνεις μια κοπέλα αν ήσουν Ιταλός. Ναι, 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 ναι. Και κόζα σου τσέσο. Τι της είπες. Τι συμβαίνει. Α, έπεσε. Τη διέλυσες. Αυτός είναι ο Χάρης Βαρθακούρης με την τραγουδάρα αυτή τη φοβερή που ξέρουμε ότι αρέσει πάρα πολύ στους μάπες και λέει η Ελισάβετ, αχ τι μου κάνατε πρωινιάτικα με τον Βαρθακούρη. Μένω σε χωριό και περνάω από τα σπίτια που μένουν οι αγνές γιαγιάδες που σε κάθε αυτοκίνητο πετιούνται έξω να δουν ποιος είναι και εγώ περνάω με τέρμα το ράδιο και Βαρθακούρη. Ωραίο, να βάλουμε άλλο ένα Βαρθακούρη που στόλισαν και το δέντρο η Αντέλινα με τον Χάρη και είναι πολύ ωραίο μέχρι το ταβάνι, πολύ ωραίο. Να βάλουμε το... Μόναξε πιο δυνατά.
Ναι. Αυτό είναι κομματάρα. Αυτό λοιπόν, επειδή είναι το My Radio, παιδιά, μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, έτσι. Οπότε και εσείς μέσω του 698 104 104 και 6 My Radio παίζει τα δικά σου, ζητήστε τα δικά σας και θα τα λάβετε. Εδώ έχω πει εγώ τώρα 500 πράγματα χωρίς να χρειάζεται. Δεν πειράζει. Θα σας πω για το Vodafone TV όμως, που είναι Σαββατοκύριακο. Δεν έχετε χάσει την ευκαιρία. Πάρτε τηλέφωνο ακόμη και τώρα στη Vodafone. Μπείτε καταρχάς στο vodafone.gr / TV να δείτε όλον αυτόν τον κόσμο, να σας ανοίξει η όρεξη, τον κόσμο της πλατφόρμας HBO, εντάξει, για την Disney ξέρετε, για τον Disney Plus ξέρετε. Ο στολισμός του σπιτιού είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο, οι γυρλάντες και ό,τι έχετε βάλει μέσα από πλευράς διακοσμητικού χριστουγεννιάτικου. Ο στολισμός όμως του σαλονιού είναι να παίζει η τηλεόραση χριστουγεννιάτικες ταινίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ή της κρεβατοκάμαρής σας, ή εν πάση περιπτώσει όλο αυτό συμπληρώνεται από αυτό μαζί με την καθημερινότητά σας που στολίζεται μέσα από το Disney Plus και τις χριστουγεννιάτικες ταινίες. Ελάτε λοιπόν, vodafone.gr / TV. 6-9-8-104-104 για 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Σήμερα θέλουμε από τα αγόρια να μας πούνε άχαστες ατάκες σε πρώτο ραντεβού για να ρίξεις την κοπέλα. Και τη Δευτέρα θέλω να κάνουμε το αντίστοιχο και με τις κοπέλες. Σήμερα πάντως να μας πούν τη Δευτέρα οι κοπέλες πώς έτσι μπορεί να προσεγγίσουν ένα αγόρι, αλλά σήμερα να μας στείλουν και τα κορίτσια με ποια ατάκα τις έριξε ο δικός τους για να δούμε ότι πιάνουν κιόλας. Γιατί εδώ οι μάπες είναι μαπατζίδες. Σωστό. Ξέρεις, λένε τα δικά τους. Και μια παράκληση από το Βαγγέλη, λέει, ρε παιδιά, αν μπορείτε την κίνηση με Γιαννάκη, Ψινάκη κτλ. Βάλτε τη μισή ώρα πιο νωρίς να προλαβαίνω, λέει, να γελάω λίγο πριν πάω στη δουλειά. Είναι δεύτερη ή τρίτη μέρα που το λέει ο άνθρωπος. Mm. Είναι το αίτημα διαρκές. Εδώ ο φίλος μας. Έχει πάντως πλάκα να ξέρετε ότι έχει στην Λεωφόρο Αθηνών έχει στάνταρ εκεί από το Δαφνί προς Κόρινθο, έχει εκεί σε εκείνο το ύψος στο Δαφνί έχει πάντα κίνηση. Σήμερα έχει έξτρα, οπότε να έχετε το νου σας. Ο φίλος μας ο Χρήστος λοιπόν εδώ μας λέει καλημέρα, σας ακούω καθημερινά. Γεια, βάλτε θετική ενέργεια να φτάσω στο βενζινάδικο γιατί είμαι δύσκολα, έχω άλλα 20 χιλιόμετρα. Και πόσο είναι το βενζινάδικο? Αλλά 20 χιλιόμετρα μάλλον είναι το βενζινάδικο και ο φίλος έχει εδώ βενζίνη χαμήλ μπατάρ. Θα πάνε όλα καλά. Όλα αλλά είσαι με αναθυμιάς. Δηλαδή βάλε κατευθείαν και μην το ξαναγάνεις αυτό στη μηχανή σου ή τη χαλάζουν. Το λέει ο πατέρας μου. Εγώ μάμπαλος, δεν ξέρω. Αλλά ο πατέρας μου λέει ότι να μην πηγαίνεις με λίγη βενζίνη γιατί είναι αναθυμιάς και μαμιέται η μηχανή. Συγγνώμη, αλλά τώρα όλοι κάπως έτσι πάνε. Κοσάρικο στο κοσάρικο. Στην ρεζέρβα είμαι, παιδιά, συνέχεια. Ιωάννα μου. Μετά λες γιατί χαλάς τα μάξι και πηγαίνεις να πούμε και πρίξεις τα σκότια στα βουλκανιζατέρ των ανθρώπων. Άιντε. Έχει γίνει το αυτοκινητό σου μέσα από τα λαμπάκια, έχει γίνει δισκοτέκ. Έλα, πάμε στην Αμαντάντε. Θωμά, άρρωσε κι εσύ, άρρωσε. Λιβιώτης, άρρωσε λίγο κι εσύ, άρρωσε λίγο. Άρρωσε με του κάσου πουτανά, τα χωριακλίγια στο χωριάκι μου. Λαρώστε, γιατί ξεκινά η αθλητική ενότητα με την Αμάντα Φούντι. Με τον Greek Freak να τρέχει σαν τρελό φορτηγό. Θα σε θυμηθώ σαν τρελό φορτηγό. Εντάξει είμαστε. Καλημέρα, Αμάντα μου, παιδιά, να πούμε καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσι μου. Να πούμε στα Γιαννιτσά που μας ακούνε τώρα. Ο Κωνσταντίνος. Έλα, Κωνσταντίνε, τα όμορφα τα Γιαννιτσά. Να πούμε και στη Λαρισάρα μας όμως και στη Βίο Καρπέτ και σε όλα τα παιδιά εκεί. Στην καλά, ρε, όμορφες Λαρισές και όμορφοι Λαρισέοι, τα αδέρφια μου εκεί. Καλημέρα και στα Γιάννενα. Καλημέρα στα Χανιά που μας ακούνε. Τα λεβέντικα τα Χανιά. Καλημέρα και στην Αρχοντικιά, την Κέρκυρα και στις Κερκυραίες και στους Κερκυραίους. Λοιπόν, έχουμε μπιφ με την Αμάντα. Γιατί? Λοιπόν, άκουγα τι γίνεται. Η Αμάντα. Τι έχει γίνει τώρα, μου βγάζει γλώσσα. Τι γλώσσα. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Όχι, εγώ πιστεύω ότι πάντα την είχε τη γλώσσα μέσα της, αλλά δεν την έβγαζε. Τώρα μου τη βγάζει. Εγώ δεν το θεωρώ κακό. Το θεωρώ το επόμενο στάδιο της σχέσης μας. Ωραία. Ναι, αλλά τη βγάζει, τη βγάζει. Της λες κάτι και πάει και σου μιλάει το δικό της. Σε φαπώνει. Ναι. Όταν σου θέλω ένα θέμα, πες το θέμα. Δεν θες να το παίξεις, μην το παίξεις. Μην μου λες τη δική σου προσέγγιση του θέματος. Άκου τώρα. Έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Δεν θέλει να την ακούει τη δική μου προσέγγιση. Μπιφ. Μα ξέρεις γιατί. Γιατί είναι Ολυμπιακοκεντρική, γι' αυτό. Γιατί τις θέλω, ρε παιδιά, εχθές που τα έδωσα στο ραδιόφωνο το σχολιασμό και λέω το πούμε και στους μάπες. Ως οικονομικό φαινόμενο. Λοιπόν, ποιο είναι το δεδομένο, το θέσφατο, ότι οι Σαουδάραβες έχουν πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Τουλάχιστον ναι. Αυτοί που έχουν τα λεφτά, έτσι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, οι Σαουδάραβες που πεινάνε και είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Σωστά. Άστο αυτό, συνεχίζω. Όχι, μην κάνεις έτσι. Σου δείξαμε το χωριό σου. Δεν ξέρω κανένα Σαουδάραβα που να πεινάει. Παιδί μου, όχι εκεί που πας εσύ. Α. Ναι, καλέ. Λοιπόν. Οι άλλοι που δουλεύουν, σου λέει. Για να μπορούν δεν ξέρω κανέναν που να δουλεύει. Τέλος πάντων. Έλεγα λοιπόν ότι έχει βγει μια βρώμα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Όχι, δεν είναι βρώμα, είναι επίσημη πρόταση ομάδας. Τα βλέπετε. Πείτε μας, παιδιά, να καταλάβουμε κι εμείς.
Λοιπόν, υπάρχει επίσημη πρόταση λοιπόν από τη Σαουδική Αραβία στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ωραία. Θέλω λίγο να με ακούσετε. Αφήστε το μυαλό σας από τα ποδοσφαιρικά. Γι' αυτό, αυτό το λάθος υπέπεσε η Αμάντα. Και θέλω να ακούσετε τους αριθμούς. Αυτό είναι το θέμα συζήτησης εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου Ιωάννα. Ας τα μηνύματα τώρα. Θέλω να με ακούσεις. Η πρόταση είναι. Ναι. Είστε έτοιμοι. Μάλιστα. Είστε έτοιμοι. Πολύ. Για 400 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια. Παναγίτσα. 400 εκατομμύρια. 400 εκατομμύρια. Για 2 χρόνια. Προσέξτε, αυτό σημαίνει την ημέρα μεροκάματο, ναι, πόσο. Πόσο βγαίνει. 600.000 ευρώ. Δηλαδή η οικονομία ζωής του μέσου ανθρώπου, μη σας πω και πάνω από το μέσο. Όχι, δεν τη συγκρίνεται. Δεν νομίζω τώρα. Δεν... Καλέ, όχι. Όλοι μας κάτσε, να δουλεύουμε. Γιατί να μην συγκρίνουμε. Ναι. Γιατί κάτσε ρε φίλε. Γιατί. 600... Υπάρχει μια γωνιά του πλανήτη και κάποιος λεφτάς, ο οποίος δίνει 600 χιλιάρικα σε έναν άνθρωπο τη μέρα μεροκάματο για να παίζει μπάλα. Συν τα ρεπό του. Εγώ να ρωτήσω κάτι τώρα. Παρακαλώ. Ναι. Α, και μου λέει η Αμάντα, κάτσε να σε, κάτσε να σε... Τώρα περίμενε ναι, να σε κακολογήσω. Και όχι, στο στέλνω και πες, μου λέει, έλα μου λέει, γιατί τι μου είπες πρώτη απάντηση ποια ήταν. Α, δεν μου λέει, δεν είναι επίσημη πρόταση. Και μετά λέω, γιατί στράβω. Όχι, δεν είπα δεν είναι επίσημη πρόταση, δεν έχει υπογράψει. Μπράβο, ναι. Και λέω τώρα γιατί στράβωσε αυτή. Και τελικά που κατέληξε, ότι μπορεί να είναι στον Ολυμπιακό. Α, γιατί. Για να μην σας τα πολυλογώ δηλαδή. Δεν είπα έτσι. Καλά, εντάξει τώρα. Έλα, μα πώς, δεν είπα. Μίλα, υπερασπίστε τον εαυτό σου αν είσαι Σκότσια. Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ναι. Το καλοκαίρι γιατί δεν έκανε καμία εντύπωση ότι η ίδια ομάδα είχε κάνει πρόταση 350 εκατομμύρια και κάνει εντύπωση τώρα στα 400. Εγώ δεν είπα ότι κάνει εντύπωση. Εγώ είπα να το αναλύσουμε, να κάτσουμε να κάνουμε λίγο αυτό που σας είπα, το 600.000 τη μέρα. Το καλοκαίρι η πρόταση. Το καλοκαίρι δεν είχαμε εκπομπή στην τελική. Μα το είχαμε πει στην εκπομπή ότι έχει γίνει αυτή η πρόταση και την έχει αρνηθεί ο Κριστιάνο. Επειδή τότε ήταν φήμη και δεν ήταν επίσημη πρόταση της ομάδας, ναι, την έκανε γνωστή τώρα στη συνέντευξη, το παραδέχτηκε ότι ναι, όντως ισχύει. Και το είπαμε και τις προάλλες ότι παραδέχθηκε ότι τελικά εκείνη η πρόταση στα 350 εκατομμύρια από τους Σαουδάραβες ισχύει. Το είπε στον Πίρς Μόργαν. Και όμως δεν είναι η Αμάντα. Εντάξει, εκεί όμως θα ψιλοξευθυλιστεί με την έννοια ότι παραδέχεται ότι η καριέρα ναι, τέλειωσε. Εγώ θέλει να είναι ενεργός, να παίζει στην Ευρώπη και μου το φέρνει σιγά σιγά. Συγγνώμη, πού το πας, Αμάντα μου, και μου λέει γιατί δεν είναι στον Ολυμπιακό. Να σας το πω εγώ, έτσι όπως το σκέφτομαι. Αμάντα μου, περίμενε. Βάζω λίγα δικά μου, αλλά είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Να σας τα πω εγώ, έτσι όπως το σκέφτομαι. Παρακαλώ. Με το δικό μου, το μυαλό, έτσι. Λοιπόν, έχει ανάγκη από λεφτά ο Κριστιάνο. Αυτό ακριβώς πιστεύω. Όχι, δεν έχει. Είμαι σίγουρη, Αμάντα μου, ότι θα συμφωνήσουμε. Μπορώ να σου μιλήσω για τους πιο πλούσιους ανθρώπους στην Ελλάδα, οι οποίοι πάντα εξακολουθούν να θέλουν λεφτά ενώ έχουν τον πάτο. Δεν είναι το πρόβλημα όμως το Κριστιάνο. Λοιπόν, ο Κριστιάνο θέλει να πάει κάπου που θα τα συνδυάσει όλα. Καλή ζωή, ωραία χώρα. Πού θα περνάει καλά η Χορχίνα και τα παιδιά, στη Σαουδική Αραβία. Πού θα κάνει παρέα με τη Σεσίλια. Α, μπράβο. Λοιπόν, όλα οδηγούν στην Ελλάδα. Με τόσα λεφτά, όπου και να πας, ωραία περνάς. Κακομοίρη μου, κοίτα, μην έρθεις στον Ολυμπιακό. Για τους Σαουδάραβες. Καλά, πέραν τώρα αυτού του σενάριου, για τους Σαουδάραβες, θυμίζω ότι δώσανε αυτοκίνητο σε κάθε παίκτη για μία νίκη τώρα. Για μία νίκη, ναι, σωστά. Δεν τους είναι κάτι. Επίσης. Έχω inside information. Ο ναι. Γιώργος Σαριγιάννης μου στέλνει ο Ρονάλντο είναι με μπλοκάκι, να λέμε αλήθειες. Με μπλοκάκι ο Ρονάλντο. Να λέμε αλήθειες. Εκεί τώρα οι Σαουδάραβες ακολουθούν προφανώς αυτό που λένε ότι όλα έχουν μία τιμή. Εφόσον αρνήθηκε τα 350 εκατομμύρια έπρεπε να ανέβουν, μήπως και δεχθεί αυτή τη φορά. Βρήκαν την ευκαιρία. Θυμίζω βέβαια ότι δεν αγοράζονται όλα γιατί η εθνική του Κατάρ μας χαιρέτησε με 0 βαθμούς. Οπότε, okay, παρόλα αυτά. Σωστό, σωστό επιχείρημα. Τώρα που βρίσκεις την ψυχραιμία σου, λες και πίσω στα ερωτήματα και καταλάβεις. Παρόλα αυτά, αντιλαμβάνομαι επίσης ότι ο μόνος τρόπος για να πείσεις τον Κριστιάνο, ειδικά δηλαδή τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου και είσαι η Σαουδική Αραβία, τι άλλο μπορεί να του πεις, ότι έλεγε ότι είναι ελκυστικό το προϊόν μου. Όχι, προσπαθείς να τον προσεγγίσεις μόνο με χρήματα. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Παιδί μου, εδώ είμαστε εμείς ξεκάθαρα. Come with me για να τη βρεις στην Greece. Κατάλαβες.
Ρε τώρα θες να ακούσει την ατάκα μου, ε. Εγώ πιστεύω. Ο Χριστιανό Ρονάλντο τώρα εσένα θα γυρίσει να κοιτάξει τώρα. Δεν βλέπει τώρα. Καλά, δεν είπα ότι θα γυρίσει να κοιτάξει εμένα. Καμία σχέση. Τα παιδιά θα κάνουν. Καταρχά είναι παντρεμένο ο άνθρωπο. Ναι, σωστά. Σωστά. Αλλά λέω. Εγώ πιστεύω πάντω πω θα αρνηθεί ξανά. Με το ρίσκο να πέσω έξω, πιστεύω ότι θα αρνηθεί ξανά. Όπω αρνήθηκε τα 350, θα αρνηθεί και τα 400. Επίση πρέπει να καταλάβετε. Εγώ δεν το λέω τώρα για να ακούστηκε υποτιμητικά στην Ιωάννα. Είμαστε εμεί άξιοι τη μοίρα μα. Δεν πρόκειται τώρα αυτοί όλοι να πούμε. Εμεί είμαστε. Εμείς όλο καθόμαστε και τους ξερογλυφόμαστε και τους κοιτάζουμε. Δεν πρόκειται. Είναι μια πρόταση που δεν πρόκειται. Τι μας λες. Μη μεγαλοπιάνεσαι. Αλήθεια. Αν γλεντήσουμε together. Η ανάμνηση απ' την κρίση θα σου μείνει για forever. Εμείς είμαστε ο δύσμορφος κλασικός Βρετανός βιβλιοθηκάριος, μάλλον υπάλληλος του βιβλιοπωλείου στο Notting Hill. Ποτέ δεν πρόκειται να έρθει η Τζούλια Ρόμπερτς να τα φτιάξουμε. Ξεκόλα. Δέξου τη μοίρα σου. Είμαστε εδώ. Στην υπόγα της ζωής. Όλα θα πάνε σκατά. Το καταλαβαίνεις. Δέξου το και απόλαυσέ το. Κακομοίρη μου, βρες τρύπα να κρυφτείς. Έτσι και έρθει ο Κριστιάνος στον Ολυμπιακό και βγούμε και ραντεβού. Κι άμα τι λέει. Ραντεβού. Τι λέει, Χριστέ μου, τι λέει. Πάντως εγώ νομίζω ότι θα... Σαν σταμάτη που γράπωνε το Μαρσέλο, να μου έχει βάλει φωτογραφίες αγκαλιά με το Μαρσέλο παντού. Λοιπόν, σου κόπη, θέλω να σου το πω πολλές φορές. Ήρθε η ώρα να την κάνω αυτή την κουβέντα. Oh. Μεγαλοπιάνεσαι. Κάτσε στα κυβικά σου, κάτσε στα αυγά σου. Εγώ. Άστη Ρόδον, άστη την Εκάλη, άστη τις πισίνες, άστη τις Μικόνους, άστη τα Εμμυράτα. Είσαι η Γιάννα η Παντελή. Είχατε λεφτά, θα σας τα πήραν οι κληρονόμοι, τελειώσαμε. Δημητρή, κάτσε εκεί. Μην την απογοητεύεις. Μην την απογοητεύεις. Εμείς τώρα λέγαμε για μπρόκερ πετρελαίου στο διάλειμμα. και λέγαμε μάλιστα. Learjet δεν θέλουμε. Ένα σκάφος για τη θάλασσα. Εσύ είσαι ο βασίλιας του Βλάχου, ο γιος από την Καβαλού. Μην μεγαλοπιάνεσαι με τα κολονάκια. Από τη Λεπενού είμαι. Όπου κι αν είσαι. Από τα Γρήνιο είσαι. Συγκεντρωθείτε και δεχτείτε τη μοίρα σας. Ελάτε. Επίσης, επειδή είναι ένα ποσό ας πούμε, που ζαλίζει, όπως λέγεται, έχουν συμπεριλάβει μέσα και χορηγίες τις οποίες θα προσελκύσει ο σύλλογος με την ενδεχόμενη μεταγραφή. Δηλαδή, μη μασάτε ότι θα τα βγάλει όλα τσέπα και θα τα δώσει. Δηλαδή, τι τσέπα, ποιος είσαι να μου ο Βρασίδας είσαι, σε παρακαλώ πολύ, τσέπα. Είναι δηλαδή ότι μαζί, ας πούμε, θα σου κάνω και μια συνεργασία με την τάδε εταιρεία, οπότε θα βγάλεις και από μέσα και χορηγίες και δεν έχουν μιλήσει και για τα δικαιώματα της εικόνας του. Σωστά. Που αυτό είναι το πιο σημαντικό στην προηγουμένη περίπτωση. Ξέρω, λοιπόν, πάμε στο θέμα της ημέρας. Ξέρεις ποιο είναι, έτσι. Να πούμε λίγο για τα χθεσινά τα αγωνιστικά. Ναι, αυτό. Το σημαντικότερο. Γιατί... Είναι από χρήση τη Γερμανία. Γιατί... Την απέκλεισε η Ιαπωνία. Ναι, εχθές κάθε λεπτό άλλαζαν τα πάντα. Δηλαδή, στα βραδινά παιχνίδια, ο τελευταίος γινόταν πρώτος και ανάποδα. Εντάξει, νομίζω. Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν από τις συγκλονιστικότερες βραδιές του φετινού Μουντιάλ η χθεσινή. Ναι, ναι, ήταν. Περισσότερο και από πρώτα σιγά μου πέρασε καλά χθες. Ναι. Η λογική θα ήθελε σήμερα να λέμε ότι Βέλγιο, Ισπανία και Γερμανία πέρασαν στους 16. Αν δε, το παζλ συνεχίσει και με Μαρόκο, Κροατία, Ιαπωνία και Ισπανία. Στα απογευματινά μάτς είχαμε τη νίκη του Μαρόκου 2-1 κόντρα στον Καναδά και αφού το Βέλγιο δεν κέρδισε την Κροατία, το Μαρόκο πρώτο, Βέλγιο εκτός, έξω το Βέλγιο, το νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης. Και στα βραδινά εγκεφαλικά, σε κάποια φάση η Γερμανία έχανε από την Κώστα Ρίκα. Άρε, Κώστα. Η οποία Κώστα Ρίκα είναι η ομάδα που σας θυμίζω ότι έφυγε 7 από την Ισπανία και κέρδισε σε κάποια φάση τη Γερμανία. Και με αυτό το αν έμενε έτσι... Θα βρισκόταν και η Ισπανία εκτός από τη Γερμανία. Δηλαδή, φανταστείτε τιμωρία έτσι να κέρδιζε η Κώστα Ρίκα και να βρισκόταν εκτός. Κοίτα, παίζανε ταυτόχρονα οι αγώνες. Δηλαδή, δεν παίζανε άλλες ώρες. Το ιδιαίτερο είναι ότι στον όμιλο αυτό της Ιαπωνίας πέρασε, επικέρδισε η Ιαπωνία και την Ισπανία και τη Γερμανία και είναι πρώτη Ιαπωνία στην μπάλα. Το καταλαβαίνετε. Πρώτη Ιαπωνία. Ο Κιμ 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 Γιον Γιον Γιον. Αυτό είναι Κορέα, παίζει σήμερα. Σήμερα η Γερμανία κέρδισε 4-2, αλλά δεν αρκούσε μόνο η νίκη. Αποκλείστηκαν.
για δεύτερο σερί Μουντιάλ, κάτι που γίνεται πρώτη φορά. Το κάρμα όμως λειτουργήσε με τους Ιάπωνες. Καθάρισαν την πρόκριση. Ναι ρε, και πρώτη. Μια που τώρα, επειδή έτσι είναι το μαπεσό, παιδιά, δεν έχει καμία σκαλέτα, δεν ξέρω αν θα μου το πούμε δευτερόλεπτο. Μια που το είπες αυτό, εχθές μου είπε ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, ναι, ότι ο Άγγλοι, ναι, θα φτιάξει. Βέβαια Κινέζος πρέπει να είναι ο Άγγλοι, όχι Ιαπωνέζος. Νομίζω. Ναι. Τέλος πάντων, το γνωρίζετε, το γνωστό σκηνοθέτη. Τίγρης και Δράκος. Οι Λίδες συνήθως είναι Κινέζοι. Ναι, αλλά οι Λιλίδες είναι από τον Ναύπλιο. Λοιπόν, Άγγλοι, ακούστε, ο Άγγλοι θα κάνει τη ζωή του Μπρους Λι ταινία, ναι, και θα παίξει ο γιος του, ο Τάδε Λι. Τρέβορ Λι, νομίζω. Α, είναι υποχρεωτικό. Όχι του Μπρους Λι ο γιος, του Άγγλοι ο γιος. Του Άγγλοι ο γιος. Και τι του λέω εκείνη τώρα, για να είστε πολύ περήφανοι για τον leader σας. Του λέω, Θοδωρή, θέλω πολύ να πάω σε αυτή την προβολή. Να συνεχίσω. Γιατί δεν βάζεις τα χειροκροτήματα της πινακίδας? Γιατί? Έτσι, μπράβο. Εμένα μου άρεσε. Και το λιλί του κόκορα μπορούσε να το πεις. Και πολλά λιλί γενικότερα. Μην λες αυτά τα βλάχικα. Και εκεί δεν φαίνεται από που είσαι και τις καταβολές σου. Ναι, το άλλο σε έκλειψη μαϊμού. Το λιλί του κόκορα. Αυτά τα λένε λαϊκά. Λαϊκά τα λένε. Σε πάω τα λέμε. Στα λόγια δεν τα λένε αυτά πράγματα. Τα λέμε, όχι, όχι. Στο κολέγιο. Πας στο κολέγιο να πούμε και να πεις. Τι είπε? Του λιλί του κόκορα. Μα να είναι δυνατόν τώρα αυτό. Και το λες και με μια αμεσότητα σαν να το λες καθημερινά. Όχι. Είναι λάθος η Ιωάννα αυτό, ναι. Έλα. Είναι λάθος λίγο αυτό. Οπότε έχουμε 14 ομάδες και δύο σήμερα από τα τελευταία μάτς τρίτης αγωνιστικής, τα οποία είναι Γκάνα Ουρουγουάη, Νότια Κορέα Πορτογαλία, τα μάτς των 5, και Σερβία Ελβετία Καμερούν Βραζιλία των 9. Το Σαββατοκύριακο γενικά να ξέρετε ότι από αύριο ξεκινούν τα νοκάουτ, οπότε έχει πρόγραμμα full, πλούσιο υλικό. Και να σας πω για το μπάσκετ, Ευρωλίγκα εκτός έδρας ήττα για τον Ολυμπιακό, ΕΦΕΣ Ολυμπιακός 82-71. Σήμερα έχει Ζαλγκύρης Παναθηναϊκός στις 8. Για να μην τέτοιο να πούμε και για βόλεϊ ότι πήγε πολύ καλά αυτό και για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, νίκη και οι δύο στην Ευρώπη στο Challenge Cup. Και θα σας αφήσω, εφόσον παίζει η Σερβία σήμερα, χθες είπαμε που έπαιζε η Ισπανία τα της Ισπανίας, σήμερα θα πούμε τα της Σερβίας. Βέβαια δεν πήγε πολύ καλά αυτό για την Ισπανία χθες, να δούμε πώς θα πάει για τη Σερβία. Σας αφήνω με ένα ντεσού λοιπόν, γιατί έχει γίνει σάλος, γιατί φήμη θέλει τον Βλάχοβιτς και τον Κουντέλη να έχουν κρυφή σχέση με τις γυναίκες συμπαικτών τους. Συγγνώμη, ο καθένας με κάποια διαφορετική ή με την ίδια? Μάνι μάνι τέσσερις με δηλαδή. Με διαφορετικές, τέσσερις ακριβώς. Έξι εμπλέκονται, με συγχωρείς. Τέσσερις ρε. Κάτσε, οι παίκτες οι δύο και οι απατημένοι δύο. Και δύο κερατάδες και δύο... Και οι γυναίκες που κάνουν την απάτη, έξι. Για την ομάδα λέω τώρα. Για την ομάδα. Την ίδια ομάδα, τέσσερις άντρες. Ναι, ναι. Ο Βλάχοβιτς με του τερματοφύλακα, του Ράϊκοβιτς. Έχει βγει ποιος με ποια. Ναι, ρε. Ναι, και ο Κουντέλη με του Γιώβιτς. Θα διαλυθεί η ομάδα, παιδιά. Θα διαλυθεί η ομάδα. Κεράτοβιτς. Αυτό τώρα... Του Ταφόρεβιτς. Αυτό τώρα έγινε γνωστό μέσω ενός tweet Άγγλου δημοσιογράφου και έτσι δημοσιοποιήθηκε το θέμα. Έχει διαψευστεί βέβαια και με ποικίλους τρόπους και μέσω tweet των γυναικών τους που ανεβάζουν έτσι διάφορα ειρωνικά post και το διαψεύδουν. Έτσι γίνεται συνήθως. Συνήθως ο κερατάς στην αρχή ηρωνεύεται. Ξετσίποτης. Κάνουνε και καλά, επειδή λένε, έχει υποθεί ότι λόγω του σκανδάλου αυτού τσακώθηκαν στα αποδυτήρια και ότι προσπαθούσε ο προπονητής να τους χωρίσει, φανταστείτε τώρα, τέσσερα άτομα, τον ένα από τον άλλο κτλ. Είμαι σίγουρος ότι έγινε αυτό στα αποδυτήρια εντωμεταξύ. Έκαναν και καλά ότι τσακωνόντουσαν και διάφορα τέτοια και τα ανεβάζανε βιντεάκια και καλά για να τον διακομωδήσουν. Καλά, εγώ ξέρω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όποιος πάει να διακομωδήσει, είναι, όχι έχει χεσμένη τη φωλιά του, ή του έρχεται μετά το ΦΑΠ και ξεφτιλίζεται ακόμη περισσότερο. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να μην μιλάει κανείς. Αυτό το λέω και επαγγελματικά και προσωπικά. Όταν βγαίνει μια βρώμα και άστο, κράτα μικρογαλάθι, και ακόμη και αν δεν ξέρεις. Δεν λέω ότι πάνε να κοροϊδέψουν οι άνθρωποι. Αλλά φαντάζεσαι, μία στο εκατομμύριο να αποδειχθεί ότι υπάρχει το κέρατο και να μείνουν τα βιντεάκια που κοροϊδεύανε. Ο Πάνος λέει... Ο δημοσιογράφος πάντως το κατέβασε το post. Ο Πάνος λέει, ακούστε λέει το leader το Μίτσο, ξέρει από κέρατα. Ναι παιδιά, να μην μιλάμε για σχέσεις γιατί δεν έχουμε σχέση. Να μιλάμε για κέρατα που φάγαμε κέρατα. Δηλαδή εμείς τι θα κάνουμε εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή, να σας πείτε.
Μπιφ με την Αμάντα. Να σκοτώ να φύγω. Όχι, σε παρακαλώ. Να φύγω, δεν μπορώ. Όχι, όχι, δηλαδή, Δημήτρη. Να μιλήσουμε, να εκφραστούμε. Όχι, όχι, μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά και ας μην είναι. Επίσης, ναι, συγγνώμη, καλά κάνετε και οπότε με διορθώσατε. Οπότε θεωρείτε ότι υπάρχει αυτό τώρα, έτσι. Καλέ, ναι, ρε, άκου, πιστεύω, ναι. Δύο στα δύο είναι δύσκολο και τα δύο να είναι ψέματα. Ένα από τα δύο υπάρχει σίγουρα. Να σας δώσω μια μικρή παράμετρο. Δεν είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό, αλλά για θα το πέγιος. Πω. Φαντάζεστε αυτοί να τα είχαν βρει οι έξι μεταξύ τους μια χαρά και να πήγε ο άλλος να το δημοσιοποίησε, τους χάλασε τη μαγιονέζα. Αυτά βλέπεις το βράδυ που λες, μου βγάζει το κινητό. Μου βγάζει το κινητό. Έλα, καλή μέρα. Συγγνώμη, ναι. Να πω γιατί με διορθώσανε. Δεν είναι το λιλί του κοκορέλα, είναι το λιρί του κοκορέλα. Και αυτό, okay. Και αυτό είναι το Muppet Show. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Άλλος ένας Χάρης Βαρθακούρης, λοιπόν, ένας εξαιρετικός συνθέτης, δημιουργός, μια πολύ ωραία φωνή, ένας άνθρωπος στολίδι για τη μουσική σκηνή της Ελλάδας. Τσεκάρετε τον, ψάξτε τον και θα με θυμηθείτε. Ένα κομμάτι που μπορεί να σας φτιάξει την ημέρα αν το ακούσετε πρωί. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τίποτε καλύτερο να κάνουμε για εσάς. Φώναξε πιο δυνατά από το Χάρη Βαρθακούρη. Αυτά είναι τα ωραία εδώ. Παρασκευή σήμερα πρωί, Παρασκευής 2 Δεκεμβρίου. Είμαστε στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και είμαστε έτοιμοι και για την πινακίδα που κερδίζει. Τελείωσε το τραγούδι. Τα καλά. Σπίζει ακόμη. Παιδάκι μου, μπήκες μέσα ξαφνικά μέσα στο τραγούδι να μου πει: είσαι καλά, ρε στα μυαλά. Τώρα δεν τελείωσε. Είσαι στα μυαλά, καλά. Αχ, πρέπει. Η πινακίδα που κερδίζει. Τα στοιχεία της ημέρας. Όχι, το τραγούδι, ρε. Το ακούγαμε, το τραγουδάκαμε. Άντε, Παναγία μου, είναι Παρασκευή, να έρθει αυτό το ρημάδι. Το ρημάδι για Σαββατοκύριακο. Μπαίνεις μέσα στα τραγούδια. Ρε, τον άφησες πολύ στα κρύα του λουτρού. Ήταν πίσω, έτοιμος, τα απολάμβανε. Το είχα δυναμώσει και το άκουγα. Και άκουσε τη φωνούλα μου, μωρέ, σιγά τι έχει. Δεν μην ξέρω διακόψει τραγούδι τώρα, σε παρακαλώ. Θα αλλάξω το αγμό, δεν θα μας ακούτε, δεν μας ακούτε εγώ. Μετά βάλτε να το ακούσει μόνος του. Καμότος. Λοιπόν. Πρέπει να δεις πως σε κοίταγε, δεν τον έβλεπες. Μπαίνεις εσύ μέσα φορτσάτη, ξεκινάς τα λες και έχει μείνει αποσβολωμένος. Έδωσα μία ευκαιρία, μπας και όντως τέλειωνε και λέω να δεις τώρα. Κοιτάω τη Βασιλική και μου κάνει όχι. Δεν πες κάτω κομμάτι από κάτω. Δε φταίω εγώ, η Βασιλική μου άνοιξε. λοιπόν, πάμε παιδιά στην πινακίδα μας, έτσι. Αχ, καλή που είναι η πινακίδα. Και βιαζόσουν κιόλας. Μισό λεπτάκι. Καλό σου τραγούδι και δεν είχες ετοιμαστεί. Κάτσε γιατί. Έλα, ρε, Ιωάννα. Έχει άλλο email, ρε παιδί μου. Όχι, όλα τα έχεις, Πού το. Εδώ είσαι. Στο ένα. Ναι. Αχ, γιατί με μπερδεύεις, ρε γιατί Χάρη. Γιατί μπήκες προώρα να πεις τη βλακεία σου τώρα. Κοίτα τώρα. Σως, Ιωάννα, είναι που λέει σως. Εσύ... Αυτό το σως είναι. Το mail που λέει σως, αγάπη. Α, ναι. Ναι, θα μάθα και στην άλλη αγάπη. Θα με έχετε τρελάνει εδώ πέρα. Αχ, αγάπη, έχεις δίκιο. λοιπόν, έλα, το βρήκα. Λοιπόν, θέλουμε η πινακίδα που κερδίζει σήμερα, η δική σας πινακίδα, έτσι, να έχει μέσα το νούμερο 12 ή το 22 σε οποιαδήποτε θέση. Είτε στην αρχή, είτε στη μέση, είτε στο τέλος. Το 12 ή το 22 είναι το 12 μήνας που έχουμε και 22 η χρονολογία μας. Ο πρώτος που θα στείλει τώρα μήνυμα στο 698-104-104-6 κερδίζει και παράλληλα μπαίνει και στην κλήρωση για το ταξίδι. Λεπτομέρειες σε λίγο. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 9, έγινε ο χαμός του χαμού με τα μηνύματα για την πινακίδα. Ο χαμός του χαμού. Και σας έχω και bonus έκπληξη για το ταξίδι μας στην Αλσατία. Γιατί έρχεται και αυτή η ταξιδάρα. Όσοι βγαίνετε και παίζετε για την πινακίδα που κερδίζει, μπαίνετε κατευθείαν στην κλήρωση. Τι, μαξιλαρά. Αχα. Χριστουγεννιάτικο ταξίδι 21 με 26 Δεκεμβρίου, όπως σας είπα, στην Αλσατία, με αεροπορικά εισιτήρια, περιγύσεις, ξεναγήσεις σε όλες τις πόλεις και τα χωριά, διαμονή σε τετράστερα ξενοδοχεία με πρωινό, όλα πληρωμένα, προσφορά του Versus Travel, του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, με την ασφάλεια και τη σιγουριά του Versus Travel. Είναι εγγύηση σε όλα αυτά. Λοιπόν, συγγνώμη, σου είπα, μαξιλαράκι πτήσεις και εσύ. Επειδή είχες στο μυαλό σου να κάνεις την αναφορά μου, κάνεις αχα. Παιδιά, βλέπετε, ακούστε λίγο. Θέλω λίγο να έχετε το μυαλό σας στην εκπομπή. Α, μάλιστα. Ναι. Όχι να τρέχετε μια δική σας εκπομπή στο μυαλό σας και να την τρέχετε, Βασίλη. Όχι, καλό. Βασίλη, τώρα φορά ακουστικά. Ναι, ναι. Εδώ αυτό είναι χειρότερο από παλιά. Αυτό είναι ένα αχούρι ραδιοφωνικό, Δημήτρη. Κάτι συνεννοούμασταν με τη Βασιλική για το. Δημήτρη, μην τραβάς τα γαλώδια. Τι, εσύ δεν είσαι. Εσύ που δεν ξέρεις τι κάνεις τώρα, μην τραβάς τα γαλώδια. Πώς θα τα ξαναβάλεις θέση τους αυτά. Λοιπόν. Έλα, συγκεντρωθείτε, έχουμε να κάνουμε δουλίτσα. Περίμενε, να πω για το Vodafone TV. Μια στιγμή, μια που το έφερε κουβέντα, που δεν το έφερε καθόλου. Βεβαίως. Ωραίες ταινίες, ωραίες σειρές, τελευταίες σεζόν σειρών. Ό,τι πρέπει να χουχουλιάσετε με την ωραία τυφλή σας, θα φτιάξετε και ένα καφέ φουντούκι.
Θα πάρετε και ένα μελομακάρο, το φουτήξετε μέσα και θα με θυμηθείτε. Θα έχετε να διαλέξετε σειρές, ταινίες, Disney Plus, HBO. Εδώ, Phoenix Rising, το η Rachel Wood με τον, με τον Marilyn Manson. Να δείτε πώς περνάγανε από μια άνθρωποι να νιώσετε καλύτερα για τη ζωούλα σας. Ο Μπαράκ Ομπάμα, που ήταν στη Χαβάη και ένας, έγινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, του τόπι μάνα του, του λέει. Όσο δεν σταματάς να ονειρεύεσαι, θα μπορέσεις να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Και Woody Allen, μία Φάρο. Άλλη σχέση από εκεί. Και άλλα και άλλα. Τι να σου πω για τον Hemsworth, σας έχω πει. Έχει και πάρα πολλά. Chris Hemsworth, ιστορία ζωής. Εκεί να δείτε πώς μπορείτε να ταυτιστείτε ή και όχι. Σίγουρα όμως να ενδιαφερθείτε και να δείτε την πορεία ζωής ενός ανθρώπου. Και τα μουσικά. Mama's Boy της HBO, βραβευμένος με Όσκαρ σεναρίου του Milk Dustin Lance Black, αφηγείται τη ζωή του και την παιδική του ηλικία. Woodstock 99 και το Phoenix Rising. Πάρα πολύ ωραία. Που το ξαναείπα βέβαια, αλλά το έβαλα ξανά, Ιωάννη, επειδή ξέρω ότι με παρακολουθείς, γιατί μ' άκουσες τη σούπα πριν να με παρακολουθείς. Πέθασε διόρθω να ποτέ στον αέρα, συνάδελφε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, γιατί ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα για την πινακίδα. Και εσείς που θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για την Αλσατία, σας έχω μία μικρή έκπληξη μετά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ποιον έχουμε πάρει? Μαξιλαράκι πτήσεις, ξαναλέω. Ελένη. Ελένη. Μαξιλαράκι πτήσεις. Ναι. Πάλι δεν άκουσες. Ωραία είναι, είναι αυτά. Η τρίτη φορά που δεν ακούς τη λέω. Δεν είναι αστείο, ρε παιδάκι μου. Δεν θα σου πω ένα αστείο. Ναι, αν μπορείς. Ωραία. Πού κάθεται η ντομάτα όταν δεν είναι καλά? Πού. Στον ντο... Μισό λεπτό. Στον ντομάτιό τη. Καλημέρα, καλημέρα! Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά! Ποια πήραμε? Την Έλενα. Έλα, Έλενα, πού είσαι, κορίτσι μου, να πούμε, τι γίνεται? Πάει, Έλενα. Συγγνώμη, παιδιά. Έλα. Δεν σας ακούω, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Μας ακούς τώρα? Πού είσαι, τι γίνεται, πού βρίσκεσαι? Βρίσκομαι σπίτι. Α, και γιατί συμβαίνει τίποτα, μας κάνεις παύσεις? Δεν πιστεύω να μας κρύβεις από κάποιον. Την τουλάπα. Όχι, όχι. Εντάξει. Λοιπόν. Όχι, 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 παιδιά. Έλα, μίλα με την Ιωάννα. Λοιπόν, Ελενάκη μου, να σου πω ότι έχεις κερδίσει ένα γεύμα αξίας 60 ευρώ στο K-Grill στην Καλυθέα. Βέβαια, μπορείς να το αφήσεις αυτό το δώρο, αν θέλεις, και να ανοίξεις ένα από τα τρία μας καλάθια. Ό,τι και να κάνεις όμως, πρέπει να σου πω ότι έχεις μπει ήδη στην κλήρωσή μας για το ταξίδι στην Αλσατία. Μίτσο και τέλεια. Τα καλάθια. Αμάν. Όπα, ποιος είναι ο σύζυγος? Ο σύζυγος. Ο άντρας μου, ο Σπύρος. Μ' άρεσε που πετάχτηκε. Ναι, ναι, και είμαστε και κοψαχιλιώτες επίσης, Δημήτρη. Έλα μου, κοψαχιλά! Γι' αυτό θα είναι και τα δύο. Κοψαχιλάρα. Άρα είναι η Έλληνα και ο κοψαχιλά, για βάλε ο φάληρο. Πρώτο, δεύτερο λύκειο. Όχι, δεύτερο λύκειο κοψαχιλά. Δεν είναι δεύτερο, δεν ήταν. Δεύτερο. Βέβαια. Αδέρφια μου, όλα τα δώρα πάρτε. Και τα τρία καλάθια και αυτό που κερδίσανε. Ωραία, θέλει. Ωραία, τέλεια. Ιωάννα, πάρε το ταξίδι. Και το ταξίδι, το θες, πάρε το ταξίδι. Να πάνε φαληριώτες στην Αλσατία. Γιατί μου χαλάς το παιχνίδι, έτσι, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων, λίγα. Έλα, παιδιά, όχι. Να το παρακαλώ, θα παίξουμε βέβαια. Αδερφέ μου, Σπύρο, είσαι αδερφός! Πολύ καλό. Λοιπόν, έλα, Ελενάκη, πάμε να ανοίξουμε καλάθια. Ποιο θες, το 1, το 2, το 3? Λοιπόν, το 1, γιατί βλέπω ότι διαλέγουν συχνά. Πρίμα είναι. Μπράβο, έχεις δίκιο. Bonjour, ma pes. Κομάν Σαββά, η πινακίδα σε στέλνει στην Αλσατία. Τι ξέρεις, Ιωάννα, κατά που πέφτει η Αλσατία, είχε κακό καλάθι είμαι. Κέρδισες μία δωροεπιταγή 60 ευρώ από το Linen House να πάρεις κάτι ζεστό, γιατί θα πουδιάσεις εκεί στα ξένα. Το καλύτερο είναι που λέει κακό καλάθι είμαι. Μισόγιο, γιατί πριν είχα στο μυαλό μου τον κολλητό μου, τον Σπύρο. Τι ήταν το πρώτο που είχε κερδίσει? 60 ευρώ στο K-Grill στην Καλυθέα. Καλύτερα τα έτυλες, Έλενα. Ναι, να σου πω την αλήθεια, σήμερα κοιτούσα για ριχτάρια. Καλά. Οπότε μια χαρά. Δεν καταλαβαίνεις τι ωραία ριχτάρια που έχεις στο Linen House, θα τρελαθείς. Ναι, ναι, πάρε κανένα ριχτάρι, γιατί εδώ έχω μπλέξει εγώ με τα πριχτάρια. Έλα, εντάξει τώρα, προχωράμε. Λοιπόν, Ελενάκη μου, καλή τέλεια, τέλεια. Καλή επιτυχία και για την κλήρωση για την Αλσατία. Είστε, πήγα να πω, δύο από τους πέντε, ήταν λάθος. Μία συμμετοχή από τις πέντε. Οπότε έχεις μία στις πέντε πιθανότητες να φύγετε με σπυράκλα. Λοιπόν. Φανταστικά, φανταστικά. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, ακούστε τώρα το bonus έκπληξη που σας έχω για την κλήρωση στην Αλσατία. Περίμενε, δεν είμαστε έτοιμοι. Δώσ' μας λίγο χρόνο για το bonus.
Γιατί είσαι αντιδραστικός, ρε παιδί μου τώρα. Ναι, όχι, μην είσαι, μην είσαι, είναι ωραίο μπόνους. Ο Σπύρος έστειλε, ρε, δώσ' το τραπέζι να φάμε. Και άσε τα ριχτάρια. Φανταστικό ζευγάρι. Όντως θα πει κάτι τώρα. Ναι! Σούπερ ντούπερ μπόνους. Λοιπόν, ψάχνουμε μέχρι τη Δευτέρα που θα γίνει η κλήρωση. Ναι. Όλο το Σαββατοκύριακο. Τι ψάχνουμε. Όσοι στείλετε και έχετε την πινακίδα 104-6, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για Αλσατία. Εντάξει. Έτσι. Πήγα να σου πω άδικο. Γιατί άμα μου λες τώρα όσοι έχουν το 9, θα έλεγα δηλαδή αυτοί οι 5 που κερδίσανε. Όχι. Μπράβο, τα έχετε κάνει πλακάκια με το Χάρη. Έχουμε εδώ, παιδιά. Είναι ωραίο όμως αυτό. Είναι ωραίο. Θα τρέχει όλο το Σαββατοκύριακο. Εντάξει. Για να τα ακούτε. Όσοι έχετε την πινακίδα 104-6. 10-46 δηλαδή. Ναι, θα στείλετε το μήνυμά σας στο Viber στο 6-9-8-104-104-6 και μπαίνετε σε αυτό το υπέροχο ταξίδι που έχουμε για την Αλσατία. Πώς είναι, 5 maximum, δηλαδή πάλι έχετε πιθανότητες οι κερδισμένοι. Δηλαδή μία στις 10 ξέρω εγώ πώς θα βγουν. 100 άτομα. Επίσης, αν ξέρετε κάποιο φίλο γνωστό που την έχει και δεν την έχετε εσείς, μην είστε γουρούνια, πείτε το. Θα μπει ο άνθρωπος στην κλήρωση εκεί. Και να σας πάρει μαζί του το ταξίδι. Να συντονιστεί καταρχάς 104,6 My Radio, να στείλει την πινακιδούλα του και ένα στους 5 κληρώνει. Εντάξει. Μπράβο σου, Ιωάννα. Το έπαιξες ωραία, το τίζαρες, το όχτισες. Το τίζαρες, μπράβο. Κοίτα, και χωρίς λεφτά να μείνεις, τη ραδιοφωνική παραγωγή θα μπορούσα να την κάνεις. Λοιπόν, να πω καλημέρα στην Αλίκη τη Σινατσάκη που έστειλε μήνυμα, αδερφούλα μου καλή. Α, καλημέρα, καλημέρα. Η θεία μας. Η θεία μας. Γίνεται η θεία η Αλίκη. Βέβαια, θα γίνει η θεία. Η οποία είναι γεννημένη για θεία. Α, ναι. Και για νονά είναι. Θεία ματηριάλ. Και για μαμά είναι, αλλά έχει τόση αγάπη μέσα της που έχει περίσευμα. Ό,τι έχει σχέση με παιδιά, καλά εδώ με ανθρώπους και με ζώα. Φαντάσου. Και επίσης ο Κώστας, ο αδερφός μας, λέει: σημείωσε, σε παρακαλώ, να σου στείλω τη Λένα στο ραδιομαραθώνιο να σας κρατάει ξύπνιους. Δεν θα σταματήσει να σας μιλάει. Οχ. Δεν μιλάει η Χουρίδου, είναι πολυλογού η Χουρίδου, έλα Παναγία μου. Δεν έχει τέτοιο όνομα στο κορδελιό. Η Έλενα. Η Έλενα λέει, σου λέει δεν έχει. Μιλάει πολύ. Όχι καλά, δεν μιλάει κοπέλα πολύ. Εσύ λες Έλενα, εγώ τη λέω Λένα, λες και κρύβεται είναι. Ναι, είναι double agent. Πάση περιπτώσει, την έχει απολυλογού. Όχι. Εσύ, τη Χουρίδου. Όχι, δύο. Καλά, εσείς τώρα θέλετε. Άμα σου πω δεν την ξέρω. Έχει δωματιάκι τώρα στο. στο τέτοιο, στο τέτοιο. Στο... Πώς λέγεται. Στο Κέιψούνιο. Στο Κέιψούνιο. Τα καλύτερα έχω να πω για την κυρία αυτή που δεν γνωρίζω. Εγώ όμως που παίζω επικίνδυνα θα πω ότι όντως η Χουρίδου μεγαλύτερη γλωσσοκοπάνα δεν έχει ξαναγίνει. Αχ, θα μας τις κλείσει τις πόρτες από παντού. Προχωράμε. Όχι, δεν μιλάω. Να τελειώσει το τραγούδι σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Να τα ακούσω πάλι. Μην το συνεχίζεις τώρα. Σου έλεγα ότι τραγουδούσα εκείνη την ώρα. Δεν μοιάζεται το τραγούδι. Τραγουδούσα. Προσπαθώ να εξηγήσω το. Δηλαδή το. Και οι άλλοι μου λέει τα ίδια. Ναι, μωρέ, εκεί που θα έλεγε για την εκτόνωση τον έκοψες. Θα φύγω και θα αρχίσουν και θα ρωτάνε πού είναι ο Δημήτρης, πού πήγε ο Δημήτρης. Και δεν λέτε για Σάσα αυτά. Για Σάσα δεν έχουν πουτάνει. Για Σάσα δεν λέτε. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο My Radio 104,6. Lift Miracle Cream είναι η θαυματουργή κρέμα της Tommy G Cosmetics. Ενυδατώνει σε βάθος την επιδερμίδα, μειώνει δραστικά την ξηρότητα και τις λεπτές γραμμές, απαλύνει τις ζητίδες και προσδίδει λάμψη και ελαστικότητα. Έχει και βιταμίνη Ε που έχει αντιοξειδωτική δράση και παράλληλα καταπολεμά τις συνθήκες που επιβαρύνουν την επιδερμίδα μας, προσδίδοντας υγιή και λαμπερή όψη στο δέρμα. Θέλετε κάτι καλύτερο από αυτό? Νομίζω πώς? Όχι. Lift Miracle Cream λοιπόν από την Tommy G. Μπείτε να τσεκάρετε και αυτό. Τι ωραία που μας ακούνε και από το εξωτερικό που ναι. Μας ακούνε οι ομογενείς μας, τα αδέρφια μας εκεί. Η Αργυρό, ας πούμε, δεν είναι το Μόναχο, παιδιά. Mm-hmm. Το Μόναχο είναι η πιο πυκνοκατοικημένη σε Έλληνες πόλη της Γερμανίας. Όλη η Γερμανία έχει πολλούς Έλληνες. Αλλά ειδικά το Μόναχο είναι σαν ελληνική πόλη. Mm. Έχει μικρή παροικία. Όχι μόνο έχει παροικία. Έχει ελληνικά μαγαζιά, εστιατόρια. Πιτσιρικάδες. Υπάρχει νεολαία Έλληνες που βγαίνουν, που κάνουν παρέα μεταξύ τους, που αυτό. Όχι μεταξύ και με όλοι. Και μάλλον. Αλλά θέλω να πω ότι ξέρεις ότι. Είναι η πόλη που δεν υπάρχει περίπτωση να περπατήσεις και να μην ακούσεις κάτι ελληνικό. Εγώ αυτό στο εξωτερικό γενικά το φοβάμαι. Ότι εκεί που είσαι ωραία με την παρέα σου την ελληνική. Να μην είσαι ελληνάρας, να μην θάβεις, να είσαι σωστός άνθρωπος. Όχι ρε, δεν εννοώ να μιλάω για τον μπροστινό και να καταλάβει τι λέω. Αυτό το φοβάμαι γενικά παντού. Αλλά γενικά ρε παιδί μου, στο εξωτερικό είσαι σε ένα καφέ, κάθεσαι με την παρέα σου την ελληνική και λες. Όχι, στο καφέ κάθεσαι. Κάθεσαι. Και μετά αυτός ο άνθρωπος μας λέει ότι δεν χρειάζεται το σουκού. Το χρειάζεσαι. Πολύ ωραίο. Ναι. Κάθεσαι λοιπόν με την ωραία στην παρέα στο καφέ, συζητάς τα αυτά και λες να σας πω ρε παιδιά τώρα εδώ που είμαστε μόνοι μας και πας να πεις έτσι τα σώψιχά σου τα ωραία. Και ακούς από πίσω, ναι, έλα μάνα, τις έφαγα τις φακές στο τηλέφωνο, Ελληνάρας. ταράζεσαι. Γιατί ταράζεσαι? Γιατί ποιος ξέρει τι έχεις πει πριν. Για σένα! Όχι, παιδιά, εγώ για άλλη μια φορά θα πω και στους δύο, ξεκαβαλίστε. Γιατί τι κάναμε? Ξέρετε εσείς. Και εσύ, Βασιλική.
Α, μάλιστα. Να ξεκαβαλήσει και ο Κούπερ. Συνέχισε. Λοιπόν, και από αλλού σας ακούμε, λέει, και από το Λονδίνο στέλνει ο Κωνσταντίνος. Επίσης, πολλοί μας ακούνε από το Ριάντ, ρε παιδιά. Τι γίνεται εκεί? Από το Ριάντ. Από το Ριάντ. Σαουδί Αραβία. Να πάμε. Αμέ, τώρα έχουν γίνει και πιο εύκολα τα πράγματα. Μακάρι να μας ακούνε και από την Τζέντα. Είναι ωραία εκεί να πάμε. Ο θείος μου ήταν χρόνια και δούλευε στην Τζέντα. Σαουδί Αραβία Τζέντα. Si. Είναι καλά να πάμε. Είναι τώρα όχι ακόμα. Εσύ όχι. Α, ωραία. Όχι. Εγώ τα ταξίδευα και μίλαγα με έναν συμπαθέστατο κύριο. Πλάκα, πλάκα, για το μου, εσύ. Γιατί? Εγώ είναι καλά να πάω. Α, καταλάβαμε. πάμε Καζαμπλάνκα, Βασίλη. Μου λέγει ότι πλέον τα πράγματα έχουν φτιάξει πάρα πολύ, γιατί βλέπουν ότι άλλες αραβικές χώρες έχουν προχωρήσει, έχουν πάει πολύ μπροστά. Και αυτοί που έχουν και το απόλυτο χρήμα, Σαουδική Αραβία, σου λέει, εμείς γιατί να είμαστε τόσο πιστοδρομικοί? Πόσο μπροστά όμως μπορούν να πάνε? Δηλαδή θέλω να πω, κατάλαβα τι λες, αλλά αν είναι από το μείον 5, θα πας στο μείον 2. Ναι, για παράδειγμα. Δεν πάω να πάω στο συν 5. Εγώ πριν από χρόνια και μπούργα να φόραγα που λέει ο λόγος, δεν θα μπορούσα να πάω. Γιατί γενικότερα δεν επιτρεπόταν να πάνε οι γυναίκες μόνες τους. Τώρα λέει, αυτό το επιτρέπουν και θέλουν να αλλάξουν την νοοτροπία, αλλά δύσκολα αλλάζουν τα μυαλά οι παλιοί. Εκεί τα βρίσκουν σκούρα. Εγώ εσύ θα έλεγα, μην πας να το ρισκάρεις εσύ, ούτε ακόμα μην πας. Εσύ ειδικά με μπούργα θα σου να το Κάσπερ το φαντασματάκι. Καλημέρα από Τσαπού Γαλαμάτας. Καλημέρα, αδερφιά μας, να είστε καλά στην Τσαπού. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 και Μπουκιτσί Ιαπωνίας. Που πέρασαν και η Ιαπωνία είναι και όλοι τώρα αυτή τη στιγμή. Όλοι αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουν όλοι οι Άπωνες που πέρασαν την ποια ομάδα είπαμε. Τη Γερμανία. Μπράβο. Μωρέ, μπράβο. Μπουκιτσί. Πού είναι αυτό? Τώρα καταλαβαίνετε πώς μαθαίνεις γεωγραφία. Πώς? Πώς γράφετε το μπουκίτσι? Το μπουκίτσι. Μπορεί να γράφετε μπουκίτσι. Πώς μπορεί να γράψω, για γράψω να το γράψω σωστά. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Λοιπόν, να πούμε και στη Γενέβη. Τώρα έχουν αρχίσει και στέλνουν από το εξωτερικό. Μας στέλνουν από τη Γενέβη, μας ακούνε επίσης Σοφία Αριάδρη. Τι ωραία ονόματα και τα δύο. Λοιπόν, θέλετε να διαβάσουμε μηνύματα ή να πάμε στις... Να διαβάσουμε, να πούμε μια καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που μας ακούει από τον εξωτικό ΕΦΚΑ περιμένοντας να εξυπηρετηθεί. Εκεί να δεις. Δεν θα εξυπηρετηθείς. Δεν θέλω να σε αγχώσω. Ούτε να είναι πάλι. Έχουν γίνει προσπάθειες τον τελευταίο καιρό, αλλά είναι μια υπηρεσία. Εσύ, ρε παιδί μου, τώρα πολύ παθή. Το ίδιο με τον εξυγχρονισμό της Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή. Α, μπράβο, από το μείον 5. Στο μείον 5, στο μείον 2. Δεν πάω να πάει στο συν 5. Τι να κάνω, συγγνώμη τον κύριο Χατζηδάκη που έχει κάνει τις προσπάθειες, αλλά δεν είναι τώρα, παιδιά. Εγώ έχω καταθέσει τα χαρτιά μου. Έλα, πες, θα έρχονται εκλογές. Μπορεί να καταλάβετε. Για να καταλάβετε, ο πατέρας μου ήταν ναυτικός. Και πέθανε ο πατέρας μου και ένα μέρος της σύνταξης πηγαίνει στη μάνα μου. Εντάξει. Πέθανε η μάνα μου, δεν προλαβαίνει να την πάρει. Και εγώ θα πάρω ένα ποσό και καλά ως κληρονομιά. Χαίστηκα για τα λεφτά. Δεν είναι το θέμα αυτό. Αλλά στεναχωριέμαι πάρα πολύ που πρέπει να πηγαίνω. Μου πιάνει την κουβέντα η κυρία εκεί πέρα στον οίκο του ναύτου για τη Μενεγάκη, για τη Σκορδά, για την... Και στο τέλος μου λέει όλα καλά και φεύγω και έχουν γίνει εκταφή των γονιών μου. Έχει γίνει εκταφή, δηλαδή πάνω από 3 χρόνια για τον καθένα. Και ακόμη περιμένουμε το ΝΑΤ να ελεήσει. Όχι να μας δώσει τα λεφτά, να κάνει τη δουλειά. Γιατί εγώ τα πήγα όλα τα δικαιολογητικά. Και το ΝΑΤ ήταν, ρε παιδί μου, και ένα ταμείο. Στολίδι ήταν. Στολίδι, πραγματικά. Να ρωτήσω και κάτι άσχετο από την κουβέντα. Και συγγνώμη τώρα, επειδή μου το λες, δεν το κάνω για να φανώ γκρινιάρης και να κάνουμε τώρα καταγγελία. Το κάνω γιατί το οφείλω στον πατέρα μου. Λοιπόν, και αν έχουν δώσει οι ναυτικοί λεφτά στο ταμείο αυτό από τα πολλά λεφτά που παίρνανε. Ξέρεις γιατί σε έχουν έτσι? Γιατί δεν τους ζαλίζεις κάθε μέρα. Μπα, και ο κόσμος που ζαλίζει, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε καθημερινά από τις 5-4 για ουρά από το βράδυ, παίρνουν τηλέφωνο 24 ώρες το 24ωρο. Εγώ αλλού θα ήθελα λίγο να σταθώ. Πες το. Εκεί που πας, σε ζαλίζουν μόνο για Σκορδά Μενεγάκη, για μας τίποτα, βλάχο λαΐου. Βλάχο ποτέ. Λαΐου τώρα που, ναι, που χώρισες κάτι με ρωτάνε αυτό η κατοικουμένη ηλικία. Στα κακά μας μας τιμούνται. Γενικά δεν σας έχουν... Τα οποία σιγά μας τα αναφέρει κιόλας, δηλαδή κατάλαβες. Δεν σας έχουν παιδιά σε υπόλοιπους τώρα, για όνομα του Θεού. Είστε δορυφόροι δικοί μου. Όσο εγώ φέγγω, φωτίζω εσάς. Αλλιώς δεν θέλω τίποτα. Ετερόφωτη εμείς, Ιωάννα μου. Δύο τίποτα. Ποιοι ρωτάνε, ας πούμε έτσι τώρα. Κοίτα εδώ. Τη βρίζω για να ακούτε μάπες μου, γιατί τώρα θα λέτε, πώς της μιλάει έτσι. Για να καταλάβετε το μυαλό, όταν σας λέω ότι ό,τι θέλουν ειδικά οι γυναίκες, και να τις πεις καλημέρα το πρωί που συζητούσαμε το πρωί, άμα δεν είσαι αυτός που θέλει, χέστηκε. Άμα... Αλλά τι τραγουδάρα έβαλε. Όπως είναι πετάς και τον όρκο πατάς. Ελληνάρες, το γυρίζουν τώρα. Μετά τις καταγγελίες. Πότε πάμε πιο ένα γλυκό κρασάκι, ρε παιδιά. Να ακούσουμε ωραία τέτοια τραγουδάκια να πούμε. Τέλος
Αυτό, τι έλεγα. Ναι, κάτι έλεγα τώρα. Για μένα έλεγες. Για την Ιωάννα έλεγες. Λέω ότι το μυαλό της, κοίτα τώρα, τι βρίζω θα λέγει κάποιος, όσοι δεν ξέρουν το θάρρος που έχουμε, ας πούμε, στον αέρα, ειδικά οι μάπες. Λοιπόν, αλλά χαίστηκε. Πού έμεινε το μυαλό της, ποιος ρωτάει για αυτήν. Ναι, να καταλάβεις. Πού θα μείνω, στα χρωστούμενα του ΝΑΤ. Ρε το ΝΑΤ μας. Έλα Παναγία μου. Λοιπόν, ο Τέο λέει, σε σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό, Έλληνας 1,50 το πολύ, νομίζω ότι του πήρα τη σειρά. Είμαι 1,90 και αρχίζει και λέει στη δικιά του ότι θα μου ρίξει σφαλιάρα και θα με πετάξει έξω από το σούπερ μάρκετ. Δεν είχε καταλάβει. Γιατί τον έχει περάσει για ξένο. Καταλάβατε, αυτά είναι τα ωραία. Πω. Έλα, πάμε στο γεράσιμο, ρε παιδιά. Ιωάννα για γκόσυπ, από βλάχους τι έχουμε? Είχαμε Βασίλη και τώρα έχουμε ένα γεράσιμο. Τι νούμερο? 9,5 περίπου, ξόφτερνο. Α, 9,5 βγαίνει κιόλας. Γκόσυπ και άλλα από το γεράσιμο Βλάχο. Βλάχος να είναι και ό,τι να είναι, φέρ' τον τώρα. Σ' όποια πόλη και να πάω, Βλάχο με λένε. Βλάχο με λένε. Ό,τι αμάξι οδηγάω, Βλάχο με λένε. Γεια σου, ρε Γεράσιμο, καλημέρα. Έχω νέο επεισόδιο στον μπιφ Λένα Χουρίδου Κώστας. Του στέλνω. Εγώ σε στήριξα. Όλοι οι άλλοι είπαν ότι δεν είναι γλωσσοκοπάνα. Εγώ είπα ότι είναι κάργα. Και λέω, θα με στηρίξει όμως και εσύ όταν θα φάω τις τηγανιές. Και μου λέει, δεν ξέρει τι είναι το τηγάνι. Φιλενάδα μου. Έτσι. Λοιπόν, ναι, μπορεί να βάλετε ένα καθρέφτη και να καθρεφτίζεστε στο τηγάνι. Να σας πω πριν πάρει το λόγο ο Γεράσιμος να μας πει τα γκόσυπ της ημέρας, ότι ανυπομονούμε το Σάββατο 10 του μηνός να σας δούμε όλους στη Θεσσαλονίκη. Οπότε αν έχετε την ευχέρεια να ανεβείτε ή είστε ήδη επάνω, θα ενωθούμε με το Κοσμοράδιο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά που θα το κάνουμε αυτό. Το My Radio με το Κοσμοράδιο θα γίνει ένα. Ελέο Μασούτη. Οπότε θα είμαστε εκεί Σάββατο 10 Δεκεμβρίου, 10 έως 4, κατάστημα Μασούτη στο εμπορικό πλατεία στη Θεσσαλονίκη. Εγώ με την Καταρίνα Ζαρίφ παθαίνω γαστροσοφαγική παλινδρόμηση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, παιδιά. Τι έφαγες χθες, τι έφαγες? Δεν δίναμε. Όχι, χθες έφαγα σωστά. Έφαγα, δεν είναι το θέμα τι έφαγα. Οι ώρες. Σκουπίδια τρώω. Γιατί ναι, αυτά ναι. Έχω, δεν έχω κάτι άλλο να φάω. Κονσέρβες, σούπες, τέτοια πράγματα. Αλλά χθες έφαγα 5 ώρα το απόγευμα. Είναι σημαντικό. Νωρίς έφαγες, Χριστιανέ. Ναι, όχι, εγώ τώρα και καφέ να πιω, τώρα μην σας λέω τώρα, αφήστε. Ναι, όχι, λίγα τα ψωμιά μου. Εκμεταλλευτείτε, χαρείτε με όσο μπορείτε. Κάποια στιγμή θα συνεχίσετε μόνοι σας. Ωραία, δεν μας πας μια μέλισσα σβανδί πριν? Μέλισσα σβανδί έχουμε προσκλήσει. Έχουμε προσκλήσει, βέβαια. Οι ακροατές μας τα πάνε, εμείς όχι. Θέλω να το δώσω τώρα. Πες τι, τελείωσε την αναφορά. Όχι, να τελείωσε την αναφορά. Να πω λοιπόν ότι είμαστε με τη Ζαρίφη και θα είναι ο Μάνος Βολάνης, η Μιράντα Σμουλιώτη και ο Γιώργος Τσεσμετζής από το Κοσμοράδιο. Ωραία. Να σας δώσω και εγώ στο καπάκι πριν υποδεχτούμε το Γεράσιμο να μας πει τα κουτσομπολιά μας. Διπλές προσκλήσεις για το Έναστρον. Να πάτε να απολαύσετε μέλισσες και δέσποινα βανδύ που κάνουν προγραμματάρα και σκέτς κάνουν πάρα πολλά. Οπότε στέλνετε τώρα. Σκέτς, ρε παιδί μου. Μα θα πάμε να δούμε καραγκιουζουλί και τώρα έχουμε λίγο τραγουδάκι να ηρεμήσουμε, να ξεκάθαρουμε τα προβλήματά μας. Λοιπόν, έχουμε διπλές προσκλήσεις. Στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber, στο 698-104-104 και 6, το ονοματεπώνυμό σας και γράφετε μέλισσες. Έλα, Γεράσιμε, τώρα μετά από τα 4 θέματα που βάλαμε πάνω από σένα, σας ακούμε. Ωραία, ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με τη Σοφία Χατσιμπαντελή, η οποία απασφάλισε προς όλους τους κριτές του GNTM, γιατί το ρωτάγανε αν θα γυρίσει στον τελικό, γιατί υπήρχε αυτή η φημολογία. Και τι γύρισε και τους είπε? Απάντησε σε όλους ότι σε αντίθεση με τους άλλους κριτές του GNTM, εγώ έχω μια καριέρα για την οποία νοιάζομαι. Δεν μιλάω μόνο για όσα έχω κάνει. Ωραία, συγγνώμη. Έχει δίκιο, τα έχουμε ξαναπεί. Και συνέχισε. Καταρχάς έγινε ωραίο, πολύ ωραίο θέμα, Γεράσιμε, πραγματικά. Λοιπόν, ακούστε, επειδή εγώ μπήκα και διάβασα το tweet. Λοιπόν, το tweet είναι στα αγγλικά. Στο Instagram είναι? Ναι. Α, νόμιζα ότι ήταν το tweet. Τέλος πάντων, το είδα το. Το Babe, γράφει Babe. Αυτό που είπε ο Μάκης, ο Γεράσιμος, συγγνώμη, ότι εγώ κάνω τώρα καριέρα, δεν την τελείωσα και κρίνω. Και λέει στο τέλος. Να πάρει. Ένα πολύ εκνευριστικό, ένα δηλαδή για να τους την πει. Sorry, not sorry. Όχι, ένα ότι εγώ δεν μιλάω για πράγματα που έγιναν. Εγώ τα φτιάχνω τώρα. Εγώ τώρα χτίζω ακόμη. History in the making. Ναι, δεν λέω για πράγματα, για τα επιτεύγματά μου, ας πούμε, αυτά που έκανα και με βάση αυτά κρίνω. Εγώ αυτή τη στιγμή κάνω πράγματα. Πάντως η μόδα. Τους είμαι παροπλισμένος δηλαδή. Η μόδα είναι το τώρα
Και ούτε καν το τώρα, είναι το αύριο. Το ίδιο, μία αντίστοιχη προσέγγιση είχε κάνει και ο Δημήτρης Κουλός απαντώντας στην αρχή της σεζόν για την αποχή του φέτος, για το ότι δεν είναι στο GNTM και για το πόσο ξέρουν εκεί οι άνθρωποι από μόδα, και είπε: «Εγώ δουλεύω τώρα, είμαι τώρα στη μόδα». Είναι μεγάλη διαφορά του να είσαι τώρα πάνω στο τρένο που τρέχει και να το έχεις εγκαταλείψει, οπότε κοιτάς να περνάνε από μπροστά σου τα πράγματα και δηλώνεις. Fashion expert, παρουσιαστής reality μόδας, κριτής, ειδικός για madwalk, οτιδήποτε, είναι περιφερειακό. Κατάλαβα τι λες. Ότι η εμπειρία, ότι το έκανα, σε αυτή τη μόδα δεν μετράει. Εντάξει, όμως το reality μετράει. Μετράει πολύ, αλλά είναι μεγάλη διαφορά του είμαι τώρα στα πράγματα, δουλεύω, τρέχω πάνω στην κινούμενη κατάσταση και έχω κάνει πίσω. Ναι, βέβαια η Βίκυ Καγιά ακόμα κάνει πράγματα, δεν έχει φύγει. Η Βίκυ Καγιά στη μόδα δεν κάνει πράγματα. Εμφανίζεται σε κάποια shows ως guest. Όχι, όχι, αυτά δεν τα κάνει ως μοντέλο. Αυτά τα κάνει ως Βίκυ Καγιά. Όπως τα κάνει η Ελένη Μενεγάκη με το όνομά της, η Face Κορδά, κάποια οποιοδήποτε παρουσιάστρια. Ναι, ο Βασίλης λέει για τη μόδα τώρα. Ναι, αυτό είναι η μετάφαση. Ένα πετυχημένο μοντέλο, η επόμενη φάση του είναι αυτή. Το να γίνει λίγο celebrity. Το θέμα είναι ότι αυτή τώρα συνεχίζει και τους βρίζει. Αυτό είναι το θέμα τηλεοπτικά τώρα. Και από και το Γενάρη, νομίζω, και γύρω στο Γενάρη που θα είναι ο τελικός. Θα επιστρέψει, την έχουν ήδη ανακοινώσει δηλαδή. Ναι, ωραία. Άρα τι θα πάει εκεί πέρα, τσακωμένοι θα πάνε. Για πες μου τώρα. Τσακωνιάριδες. Δεν είναι τσακωνιάριδες, παιδιά. Είμαστε τέσσερις, σου λέει πέντε, πόσοι θα είναι διαφορετικές προσωπικότητες. Ο καθένας εκπροσωπεί κάτι άλλο, εσύ εκπροσωπείς την εμπειρία, εγώ εκπροσωπώ το τώρα και πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Όχι ρε, που τους βρίζει, αφού τώρα είπε ότι δεν έχουν κάνει τίποτα αυτοί. Ενώ αυτοί κάνει τώρα. Ότι δεν έχουν κάνει τίποτα. Ότι αυτοί κάνανε παλιά. Ενώ αυτοί κάνει τώρα. Ισχύει. Τι ας πω, ναι, ξέρω εγώ από μόδα. Ας πω, έλα ρε Γεράσιμε, ναι. Συνεχίζουμε με τον άγριο τσακωμό καυγά του Σνίκ με τη Γιώτα Ιωαννίδου, όπου πήγανε στο χωρισμό. Αλλά δεν πήγανε μόνο στο χωρισμό, έγινε ένας άγριος καυγάς και η Γιώτα Ιωαννίδου έφτασε μέχρι το αστυνομικό τμήμα. Και κατέθεσε εκεί πέρα, δεν έχει καταθέσει μήνυση, έχει κάνει καταγραφή των γεγονότων. Τώρα ακριβώς ότι συμβαίνει δεν το ξέρουμε. Από ποιο, αλλά... τίνος είναι το ρεπορτάζ αυτό, Γεράσιμε? Αυτό είναι από τον Αντένα, από το πρωινό του. Μπράβο. Γρηγόρη Μπάκα. Να πάνε στον Μπάκα. Έτσι, με τον Γιώργο Λιάγκα. Σωστά. Μπράβο. Σωστός. Πολύ σωστό. Έγινε, λέει, ο Γρηγόρης είπε λοιπόν ότι έγινε ένας τσακωμός και πήγαν στα αστυνομικά τα τμήματα. Τι γίνεται ρε παιδιά να πούμε, γιατί πήγαινε... Μα τι... Αυτοί δεν είχαν πάει και στο Παρίσι να πούμε και ήταν εκεί. Είχαν πάει Μαλδίδες, είχαν πάει πριν χωρίσουν. Αυτά φέρουν τσακωμούς. Θα είναι γρουσούζικο μέρος. Ναι, μην πάει κανείς. Γι' αυτό δεν πάει κανείς. Όπως λέει με τη Φεράρι, με το φανάρι. Να σου πω κάτι, του κατεβάζει το παράθυρο και του λέει ο άλλος με το Μπιάνκι. Του λέει να σου πω κάτι, αυτό σου έχει βγάλει. Είσαι ευχαριστημένος, σου έχει βγάλει κανένα πρόβλημα και δεν βλέπω να κυκλοφορούν πολλά. Να σου πω, ναι. Ναι, οπότε έγινε αυτό. Ψιλοανακοινώσαν και Αραβώνα από τη. Αραβώνα. Έτσι είχα καταλάβει. Αυτά τώρα είναι οι Αμερικανές του εξωτερικού. Γιατί εδώ στην Ελλάδα, αν του έλεγες του Σνίκ και του όποιου Σνίκ πριν καμιά πενταετία Αραβωνιά, θα σου έλεγε Αραβώνα, σιγά μην κάνω και συνοικέσιο. Τώρα που τα κάνουν Justin Bieber και Τζέι Λο και αυτοί στο εξωτερικό, έλα να αραβωνιαστούμε, darling. Όχι, το Άλεξ το έχουν γίνει τη μόδα τώρα. Έτσι, μπράβο, Γεράσιμε. Εδώ το γράφει με το καλύτερο Άλεξ ο Μάπα. Άρε, Μάπε, σα αγαπάω. Μαλδίβε, η Μήλο των Τσελέμπριτη. Έχουμε άλλο. Όχι, όχι, αυτά από μένα. Ευχαριστούμε, αγόρι μου. Παιδιά, συγγνώμη. Κάτσε, μην βγεις, Μέρη, κάτσε, ναι, ναι. Κάτσε στην παρέα μας. Λίγο πριν σας είπα για τις διπλές προσκλήσεις για τις μέλισσες, αλλά δεν σας είπα ότι είναι ένα ξεχωριστό event, ένα φανταστικό event. Άκου τώρα κι εσύ. Θα γίνει πολλαπλή απονομή πλατινένιων και χρυσών επιτυχιών τους την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Έναστρον. Γι' αυτό είναι διπλές προσκλήσεις. Έτσι. Και η βραδιά θα κλείσει φυσικά με special live act από τις μέλισσες. Θα το παρουσιάσει η Δανάη Μπαρκά. Μπάρκα. Μπάρκα, συγγνώμη ρε παιδί μου. Την είδα Γαλλίδα. Ναι, Δανάη Μπάρκα. Μπάρκο. Οπότε λοιπόν αυτό θα παρακολουθήσετε την άλλη Τετάρτη 7 του μηνός. Δηλαδή και απονομές και συναυλία μέλισσες και τα πάντα όλα. Οπότε μηνύματα στο 698-104-104-6 γράφετε μέλισσες και το ονοματεπώνυμό σας. Καλημέρα Γεράσιμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα 35 λεπτά μετά τις 9, Παρασκευή σήμερα. Παιδιά, επειδή είναι Παρασκευή και πάει καλά η εκπομπή σήμερα, πώς το πάθατε? Κάνατε μια καλή εκπομπή. Από τις 5 δηλαδή της εβδομάδας είναι η καλύτερη. Φτού να μην σας ματιάσω. Είμαστε η καλύτερη δορυφόρη της ημέρας. Κάνατε λίγο Μάπε Σόου. Λοιπόν, θέλω τραγουδάκια ωραία να κλείσουμε με ωραία τραγούδια. Έχω ήδη βρει ακόμα ποιο θα ξεκινήσουμε. Μάπες μου αγαπημένοι, My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Ετοιμαστείτε και στείλτε στο 698-104-104-6 τα μηνύματά σας για ό,τι θέλετε να μας πείτε, γιατί ξέρετε ότι Μάπες είναι τα μικρόφωνα. Και τα μικρόφωνα είναι. Έχουν στραμμένα. Ευχαριστώ, τα έχουμε ευθυγραμμίσει, τα έχουμε στρέψει προς τη δική σας κατεύθυνση, γιατί μάπες είναι τα μικρόφωνα. Ελάτε λοιπόν, πείτε το μακρύ σας και το κοντό σας και
βγείτε στον αέρα όπως ακριβώς έχετε ξυπνήσει. Στο τέλος θα χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους ανησυχούν. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει στείλει Φωτεινή. Καλημέρα. Είμαι μάπησα από το 2011 όταν ήμουν στο πρώτο έτος του Πανεπιστημίου. Το 11, 4 χρόνια στον αέρα ήμασταν. Τώρα σας ακούω από τη Γερμανία στο αυτοκίνητο και μαζί με μένα γελάει και ο 5χρονος γιός μου. Είναι και αυτός μαπάκι. Καλημέρα, πολλά φιλιά στη Φωτεινή. Να ζήσετε ένα στον άλλον, να είστε καλά και όλη η οικογένεια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε για έχουμε και άλλα μηνύματα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ο φίλος μας που είναι η άκρη μας για τα καύσιμα λέει: Ούγκα, έρχεται άνοδο στα καύσιμα, προσοχή. Εγώ ευτυχώς γέμισα χθες, άρα. Από αύριο ένα λεπτό πάνω, παιδιά. Είναι ο φίλος που μας δίνει τις πληροφορίες. Ναι. Είναι ο Τυπατζής. Ο Φερέγγιος. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα μπρόκερ πετρελαίο και δεν μας τον έχεις γνωρίσει. Τι είναι μπρόκερ πετρελαίο, υπάρχει αυτό. Παιδί μου, σαν τη γυναίκα. Κάνει. Είναι αυτός που διαπραγματεύεται τον μπρόκερ πετρελαίο. Ναι. Ο διαπραγματευτής πετρελαίων που στέλνει από εδώ από εκεί, παίρνει τηλέφωνο, κάνει τα deal. Όπως ήταν η γυναίκα του Παπακαλιάτη στο Μαέστρο την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή τρομερή ηθοποιός, παιδιά, που μπήκε και τα τίναξ όλα στον αέρα. Η Στεφανία Γουλιώτ έμεινα. Μιλάμε τώρα για καντάρια. Κατάρια υποκριτικής. Ναι. Η γυναίκα είναι εθνικό θέατρο, βαρύ θέατρο. Επίδαυρο. Δεν έβγαινε σε τηλεοπτικά και τέτοια. Καλά και έκανε. Ευχαριστώ τον Χριστόφορο. Καλά έκανε και βγήκε, παιδιά. Βέβαια. Πρέπει. Αυτή η μπρόκερ πετρελαίου που λες. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε... Για ψάξει. Για φέρε το... Έχουμε τέτοιο στην Ελλάδα. Τσαουσέλιου! Αν έχουμε. Τσαουσέλιου! Καλημέρα, κορίτσι μου. Για πιάσετε ο χρυσό οδηγό. Και ψάξε Έλληνες μπρόκερ πετρελαίου. Έκανες αυτό που σου είπα χθες. Πήγες που σου έστειλα. Πήγες εκεί. Ζήκος. Πήγες εκεί που σου έστειλα. Δεν πήγες. Παιδιά, της κάνω πλήση κεφάλου. Όχι. Ας το κόριτσι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ας το ήσυχο. Έστω ένα θα μπει. Πάμε. Λοιπόν. Η Γουλιώτη Παλιοφαλιριώτησα. Μπράβο. Έλα, βουλγαράκι. Μας έχετε ξεσητάντερα. Ο Τάσος μου λέει από τη φαβέλα δεν βγήκε. Δεν βγάλαμε και κάναμε επιστήμονα. Όλους τους μαφιόζους βγάλαμε. Ορίστε. Τάσος Βουλγαράκης αδερφός. Η Στεφανία Γουλιώτη. Το κόσμημα αυτό της υποκριτικής είναι φαλεργιώτησα. Και μπράβο της, παιδιά. Πάρα πολύ. Δηλαδή και το πρόσωπό της είναι αυτό που λες, εθνικό θέατρο, επιδαύρια, αρχαία τραγωδία. Πάρα πολύ δυνατή. Και εκείνη η σκηνή πια που είναι μέσα στο αυτοκίνητο και κάνει το ξέσπασμα. Βέβαια. Εντάξει, δεν σας κάνω spoiler τώρα, είναι το προηγούμενο επεισόδιο. Ναι. Πολύ δυνατή, παιδιά. Είναι μια γυναίκα η οποία μόλις έχει μάθει ότι πρέπει να πάει, ας πούμε, να διακόψει την κοίησή της, παράλληλα έχει τα τηλέφωνα για άμβλωση. Όχι ακριβώς, υπάρχει κάποιο πρόβλημα τέλος πάντων και πρέπει να διακόψει. Okay, okay. Και εκείνη τη στιγμή παίρνει απλά ένα τηλέφωνο να πει ότι εγώ για 3 ώρες δεν θα μπορώ να είμαι διαθέσιμη. Ο άντρας της την παρατάει ταυτόχρονα όλα αυτά και παθαίνει να ξέσπασε και αρχίζει να κοπανιέται στο τιμόνι. Καταπληκτική, νομίζω ότι είναι η σκηνή του επεισοδίου. Τι αμάξι ήταν, Από αυτά τα καλά που φαντάζεσαι. Μάστε. Οκ, το ακούω. Μπρόκερ σου λέει, μωρέ, τι θα ήταν. Τι θες, μωρέ, και μπρόκερ, γιατί δεν έχεις καταλάβει το επάγγελμα. Λοιπόν, τι λέει μπρόκερ, είναι για πες γιατί μπρόκερ. Εσύ τώρα τα έχεις καλά, μπρόκερ θα σε κερατώνει. Θα σε κερατώνει. Θα σε κερατώνει. Να σου λέει κερατώνει. Θα σε κερατώνει, κορίτσι μου, γιατί δεν ξέρεις τι δουλειά είναι και πόσες ώρες θα είναι στο γραφείο. Οπότε σου λέει, είμαι μπρόκερ. Πού είσαι, ένα μπρόκερ είμαι. Ξέρεις που ήταν και τι έκανε. Πες μου. Γιατί μου καταστρέφεις το όνειρο, ρε. Γιατί είναι η φωνή της λογικής. Δεν μπορώ. Γιατί δεν μ' άκουσες ποτέ. Δεν μ' άκουσες όταν έπρεπε. Δεν μ' άκουσες μετά. Έλα, πάμε στη συνταγή. Η συνταγή της ημέρας από μένα. Μάγειρας τσελεμέντες θα γίνω κι ό,τι μαγειρεύω θα το δίνω στα παιδιά. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Ο Κωνσταντίνος έχει στείλει μήνυμα και λέει: Εγώ ακούω από το 2008 που πήγαινα δουλειά. Ακόμα δουλειά. Ω Χριστέ. Άρα, Κωνσταντίνε, λοιπόν, σας έχω και τους κουραμπιέδες της μαμάς μου. Να πω ένα δευτερόλεπτο, επειδή δεν προλάβαμε να κάνουμε. Μην μου φας χρόνο. Ένα δευτερόλεπτο. Να πω λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί έχει πολύ. Καλά. Τίποτα, μια στιγμή. Δεν θα κάνουμε τέτοιο. Τώρα, να. Η Αθηνών Κορίνθου, παιδιά, εκεί που σας έλεγα από το Δαφνί μέχρι τα δηληστήρια, στο ηλιοφόρο Αθηνών, λέω. Είναι πυγμένη, αλλά ήταν πυγμένη από τις 5.
Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο σας φτιάχνει τη διάθεση, αλλά ξέρω ότι είναι από παλιά, δεν είναι τώρα δηλαδή. Λεωφόρος Κηφισού από Αχαρνών μέχρι Φιλαδέλφια και από το άλλο ρευματική οδό μέχρι την Αχαρνών. Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Άνοδο. Μεσογείων από Χολαργό προς Αθήνα. Λεωφόρος Κηφισίας από Αδριανού μέχρι τη Φιλοθέη. Πολύ. Και επίσης το ύψος Φιλοθέης έχει το άλλο ρεύμα. Στη Βασιλής Σοφίας έχει κίνηση. Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Άνοδο. Βλέπεις, έχει πολύ ρεση. Καλλιρόης έχει κίνηση. Λεωφόρος Συγκρού από Λαγουμιτζή. Στην Άνοδο λέω. Πανεπιστημίου, Βασιλής της Αμαλίας και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από τον Άγιο Κοσμά μέχρι την Καλαμακίου. Είδες που θα μας χρειαστεί λίγη παραπάνω, έστω και ανέτεια αισιοδοξία σήμερα. Έτσι, μπράβο. Okay. Λοιπόν, κουραμπιέδες. Ωραία. Κεφάλαιο κουραμπιέδες. Α, κεφάλαιο. Ο κουραμπιές, παιδιά, είναι πιο... Πώς θα το πω τώρα, πιο μπελαλίδικος από το μελομακάρονο. Λοιπόν, είναι 9:42. Θέλετε μέχρι τις 10 που τελειώνουμε να ξεκινήσουμε το ετήσιο beef κουραμπιές μελομακάρονο όσο η Ιωάννα περιγράφει τη συνταγή. Ναι. Πόσοι προτιμάτε κουραμπιέ, πόσοι μελομακάρονο. Ωραία. Πάμε. Στείλτε τώρα. Ωραία, συγγνώμη. Εσύ τι προτιμάς, Δημήτρη? Εγώ μελομακάρονο. Ωστόσο πιστεύω ότι πάει με τις ηλικίες. Πόσο ένας άντρας για τη γυναίκα, άστο. Ας μην επισέλθω. Ναι, πάμε όχι για τον casual σεξισμού. Ναι, είσαι έτοιμος. Ωραία. Το μαζεύω γιατί είμαστε στο μικρόφωνο. Προχωράμε. Όσο είσαι μικρός, σου αρέσει ο κουραμπιές. Και όσο μεγαλώνεις, που είσαι πιο εκλεπτισμένος και σκέφτεσαι ότι το άλλο είναι πτήγκα στη ζάχαρη κτλ., πας στο μελομακάρονο. Εγώ είμαι μελομακαρονάς. Είσαι μελομακαρονάς. Τι εγώ είμαι μελομακαρονό. Με σοκολάτα. Με σοκολάτα. Ναι, με σοκολάτα το θέλω. Ναι. Η μάνα σου να φτιάξει τους κουραμπιέδες. Να προλάβει κακόμοιρα. Δεν βλέπεις που την χτυπάει η μοίρα. Ναι, να βάλει προτεραιότητες πες. Ξεκινώντας από τον κουραμπιέ του Γκαρέζου. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων, μέχρι το μαραθώνιο θα έχουμε κουραμπιέδες. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, είναι μπελαλίδικος. Γιατί ο κουραμπιές θέλει μαεστρία στο ψήσιμο. Α, πολύ μαεστρία. Έχεις δίκιο. Δεν ξέρω τη μαεστρία. Πρέπει να ροδίσει. Ουσιαστικά κάνεις ένα μπισκότο. Ναι. Άσε σωστά την άχνη από πάνω. Το μπισκότο αυτό λοιπόν πρέπει να είναι τραγανό απ' έξω, να καφετίζει δηλαδή. Να καφετίζει, όχι να είναι καφέ, γιατί μένα με καφέ είναι καμένο. Ναι. Και μέσα να είναι. Να θρηματίζεται. Μπράβο. Αυτό είναι το καλό. Έτσι ώστε στο στόμα να είναι κρεμώδες. Άντε σιάχτο, αν δεν είσαι ο μακρινιώτης. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τη μαμά με ένα κόλπο που κάνει που την έχω δει. Ειδικά όταν φτιάχνει κουραμπιέδες, θα βάλει στο φούρνο έναν να δοκιμάσει πώς ψήνεται για να δει αν θα αλλάξει λίγο τη ζύμη. Οικονομικό και πολύ οικολογικό. Εντάξει, μπορεί να. Μπράβο. Ναι, αλλά βγαίνει ένας κουραμπιές, να. Εχθές μας έλεγε ένας κουραμπιές σαν βασιλόπιτα. Εχθές παιδιά μας έλεγε, όταν θέλετε να αυγά, θέλετε τον κρόκο ένα αυγό, αν θέλετε το ασπράδι άλλο αυγό. Ναι. Τώρα εδώ μας λέει, για τσεκάρετε, λέει το πώς θα γίνουνε, ανάψτε φουρνό για έναν κουραμπιέ. Περιμένετε 45 λεπτά να ψηθεί ο κουραμπιέ. Μα αυτό, τώρα εδώ δεν είναι συνεπής. Γι' αυτό θέλει σου λέει να τα φτιάξει με μπρόκερ πετρελαίου. Ποιος άλλος θα μπορούσε να μην τον νοιάζει που ανάβει φούρνο για έναν κουραμπιέ. Λοιπόν, γενικά ένα μια φορά το χρόνο ναι μόνο φτιάχνουμε κουραμπιέδες. Πώς κάνεις έτσι? Ναι. Λοιπόν, θέλουμε 500 γραμμάρια, δηλαδή 2 κούπες βούτυρο εγωπρόβιο. Ναι. Α, στο βαζάκι. Μπράβο. Η μαμά μου παίρνει άλλο βέβαια. Ποιο παίρνει, το τύπο κερκύρα, τι παίρνει? Αυτό. Αυτό είναι νομίζω. Αυτό είναι. Νομίζω ναι. Α. Που είναι έτσι αρκετά έντονο, αλλά μπράβο, είναι αυτό. Αχ, που θα κάνει τη δουλειά, θα βγει από πάνω μετά. Μυρίζει... Να σου πω και το κουτσομπολιό. Ήταν τη Σόφης Πασχάλη. Σόφης Πασχάλη. Τα βούτυρα κερκύρας ναι ήταν της οικογένειας της Σόφης Πασχάλη. Την καλημέρα μας τη Σόφη Πασχάλη. Τα οποία πουλήθηκαν ακόμη καλύτερα. τώρα θα πω εγώ καλημέρα στη Σόφη Πασχάλη. Τα οποία πουλήθηκαν αδρά. Ναι. Ξέρω και το ποσό, δηλαδή το ποσό που κυκλοφορεί δεν είμαι μπροστά. Δεν είμαι μπροστά και στα συμβόλαια. Ναι. Και είναι αυτή η επένδυση. Δηλαδή έφτασαν την επιχείρηση στο πικ και την πούλησαν οι άνθρωποι και αυτό. Άρα πολύ πολύ καλημέρα σας. Μπράβο. Εκεί καταλήγουμε. Γι' αυτό έγινε γιόγκι και δεν τη βλέπεις φοροτεχνικό. Λοιπόν, θέλουμε μία κούπα ζάχαρη άχνη, θέλουμε 2 κρόκους αυγών, 100 ml, δηλαδή μισή κούπα κονιάκ. Ωραία. Έτσι. 1/4 του κουταλιού του γλυκού γαρίφαλο σε σκόνη. Γαρίφαλο του κουρεμπιέ, ναι. Ναι, καλέ. Ωραία. Δεν ξέρω, εννοείται. Στο αυτή. Ας είναι. 2 κούπες αμύγδαλα καβουρδισμένα. Προσέξτε τα αμύγδαλα, μη σας αρπάξουν, γιατί θα πικρίζω κουραμπιές. Βασικά. Όχι μόνο αυτό, άλλο. Ναι. Προσέξτε, τώρα πάρετε τα αμύγδαλα. Επειδή ό,τι έχω πατήσει εγώ, δεν ξέρω εσείς. Μην κάνετε το... Είναι ολόιδια. Μην κάνετε το λάθος και πάρετε πικρά αμύγδαλα. Α, ναι, πάτε, προσέξτε. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, θα το ζητήσεις, επειδή μου πάει να πάρεις το φακελάκι στο σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ έχει αμύγδαλα, τα βάζεις. Αμύγδαλα και πικρά αμύγδαλα. Ναι, γιατί μετά την πάτησες. Συγγνώμη, βασική ερώτηση. Πάω για αμύγδαλο και μου βγαίνει πικρά αμύγδαλα.
Ξέρεις και τι άλλο γίνεται. Σε καναμπολάκι που έχει αμύγδαλα, έχει ξεφύγει ένα πυγραμμύγδαλο. Ναι, ναι, αυτό ναι. Μάντεψε ποιος θα το φάει αυτό. Και νομίζεις λες αυτό είναι σάπιο ή τρώω κάτι άλλο. Ναι. Όπως τα γεμιστά που εγώ πάντα θα πάρω το άδειο. Το άδειο, Το άδειο. Αφήνει ένα ημάνος για γουρί. Όχι, το ξεχνάει. Όπως τα σοκολάτα που κερνάνε. Αυτό που θα πάρω εγώ είναι αυτό που έχει μέσα το κονιάκ που δεν πίνεται. Το ποτό, το ποτό. Την αηδία, αυτά τα σοκολατάκια που είναι όλα εντυπωσιακά και δεν τρώγονται παρά ένα-δύο. Αυτό. Αυτά. Συγγνώμη, ερώτηση τώρα για το αμύγδαλο. Ορίστε. Θα το βάλω ολόκληρο ή κομμένο στη μέση, έχει σημασία. Ησύχασε, Βασιλή. Ολόκληρο όταν το καβουρδίζει θα το έχει. Τα ακούς, Δημήτρη, άρα δεν ησυχάζω. Λοιπόν, χίλια γραμμάρια. Χίλια γραμμάρια. Αλλά ένα κιλό αλεύρι καλό. Ωραία. Δύο τέτοια είναι αυτά, δύο συσκευασίες. Συνήθως συσκευασίες είναι 500 άρες. Ωραία. Τώρα θα το τι αλεύρι εγώ. Θέλει αλεύρι για όλες τις κρίσεις. Πάντα αυτά θέλουν για όλες τις κρίσεις. Αλλά θα το δείτε και λίγο με το μάτι. Έτσι. Αλλά αρχίζουμε το μάτι τους κουραμπιέτες. Λοιπόν, ένα κουταλάκι της σούπας baking powder και μία βανιλίνη. Τις καψουλίτσες αυτές. Τις ωραίες. Με το μάλιστα, κόκκινο καπάκι. Και τα μπράβο που τα ανοίγουμε πάντα με το δόντι. Βανιλίνη. Λοιπόν, για την επικάλυψη, αχ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ανθόνυρο που το ραντίζουν και μετά ρίχνουν την άχνη για να κολλήσει. Πρέπει κάτι θέλει. Α, δεν το ξέρω αυτό. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Α, γι' αυτό κολλάνε τόσο πολύ. Α, μπράβο, εμ τι νόμιζες. Αλλιώς θα ξεσκονίζω. Καυτό το μπισκότο που λέμε όταν το βγάλεις από το φούρνο. Ανθόνερο. Ναι. Ναι, τη ζάχαρη δεν τη βάζεις όμως όταν είναι καυτό. Όχι, το ανθόνερο. Το ανθόνερο. Και μετά καπάκι βάζεις τη ζάχαρη. Περιμένεις να κρυώσουμε λίγο. Γιατί αλλιώς θα γίνει λάσπη. Απορροφήσει το ανθόνερο. Το απορροφάει. Εκεί πώς κολλάει η ζάχαρη πάνω, ρε. Τώρα έχει την υγρασία. Παραμένει, ρε, παιδί μου. Ναι. Έχει λίγη υγρασία. Έχει κρατήσει τα υγρά του. Λοιπόν, ακούστε τώρα, σε ένα μίξερ. Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε το βούτυρο και το χτυπάμε με το φτερό σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα μέχρι να φρατέψει. Παιδιά, θέλει πολύ χτύπημα το βούτυρο στο γκουραμπιέ. Μην το λυπηθείτε. Έτσι, αλλιώς το φτερό θα το κάνει. Αυτό ακριβώς, εσείς θα το κάνετε. Θα προσθέσετε στη συνέχεια την άχνη που σας είπα και χτυπάτε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να ενώθει με το βούτυρο. Ωραία. Και στη συνέχεια το γυρνάτε πάλι στη δυνατή για 15 λεπτά. Κατάλαβε, σου λέω θέλει πολύ χτύπημα. Άρα σωστά τα ξέρει και η φίλη μας η Νικολέτα που μας λέει στο σύνολο θέλει 30 λεπτά χτύπημα. Βέβαια. Πολύ δυνατή στον κουραμπιέ. Λοιπόν, μετά ρίχνουμε έναν τους κρόκους. Όσο γυρνάει. Δύο μας είχες πει. Δύο. Λοιπόν, όσο γυρνάει ο κάδος, όχι ο κάδος, το. Ναι, το φτερό και το κάδος. Το ματζαφλάρι αυτό τέλος πάντων που έχει μέσα. Μάλιστα. Ρίχνουμε έναν τους κρόκους. Στη συνέχεια ρίχνουμε λίγο κονιάκ. Το γαρίφαλο και τα αμύγδαλα. Μάλιστα. Κατάλαβες. Ναι. Εδώ τα χτυπάμε. Εκεί μπαίνει τα αμύγδαλα. Ναι, ναι. Και εκεί τα αφήνουμε και χτυπιούνται αβυσαλέα. Λοιπόν, δεν θα βάλουμε χέρι καθόλου. Όχι. Α, είναι new age ο κουραμπιές. Δεν θέλει ακόμα χέρι. Τι είναι ο κουραμπιές? Είναι new age. Θέλω να πω ότι η μάνα μου από ένα σημείο και μετά το ζυμώνει χέρι. Όχι. Το πάει χεράτο. Από ένα σημείο και μετά. Όχι, το μελομακάρονο δεν γίνεται χεράτο γιατί είναι πολύ υγρό, πολύ τέτοιο. Κοίτα και ο κουραμπιές δεν είναι σφιχτή ζύμη να ξέρεις. Στη συνέχεια θα ρίξουμε σταδιακά το αλεύρι και το baking powder και τη βανιλίνη και χτυπάμε ξανά μέχρι να φτιαχτεί ένα μαλακό ζυμάρι, Βασίλη. Καταλάβες, δεν είναι μαλακό το ζυμαράκι. Θα πλάσετε τους κουραμπιέδες σας, ό,τι σχήμα θέλετε εσείς, στρογγυλό, μισοφέγγαρο, αστεράκι, δεντράκι. Α, εμένα μου αρέσει το άλλο που το απλώνεις όλο κάτω τη ζύμη και κόβεις. Αυτό. Με ποτηράκι, αυτό είναι ωραίο. Είτε μισοφέγγαρο, είτε το ολόκληρο και μετά κάνεις και ένα τάκ με τον αντίχειρα για να κάνεις την τρυπίτσα στο κέντρο. Πού του κάνεις τρυπίτσα? Παιδιά, ο κουραμπιές κάτω από την άχνη ζάχαρη, ναι, αν δείτε τον μπισκότο σκέτο πως είναι έτσι στρογγυλό, του κάνουν ένα τάκ με τον αντίχειρα και του κάνουν μια μικρή οπή. Όχι καλέ, δεν έχω φάει εγώ τέτοιο κουραμπιέ. Παιδιά, ναι! Τρύπιος κουραμπιές δεν τρώμε. Μα σε παρακαλώ τώρα! Αυτό που σου λέω εγώ τώρα. Δεν είναι τρύπιος ο κουραμπιές, δεν είναι εξηγημένος. Τρώμε να πούμε χωρίς τρύπα. Δεν κάνουμε τρύπα στο μελομακάρονο για το καρύδι. Ούτε γαρίδια. Ποιο καρύδι καλέ στο μελομακάρονο. Παιδιά, τον κουραμπιέ κάνεις μια μικρή λακκουβίτσα. Λακκουβίτσα από πάνω. Ναι. Και το μελομακάρονο το ακουμπάς με τη σχάρα για να κάνει αυτό το. Λακκουβίτσα μέσα στο σπίτι μας δεν έχει. Δεν υπάρχει. Εμείς δεν τρύπες στο μελομακάρονο. Βασιλική, έχει δύο φωτάρες ο σεξιστής στη γραμμή κόφτων. Ναι, για να πούμε στο λιτό και φωνάζανε ορίστε. Χωρίς λακκούβα το παιδί. Στους 200. Ξελακκούβωτος. Ωραία, τα λένε εδώ και ακροατές μας. Σωστά τα λέω. Κάνεις λακκουβίτσα στον κουραμπιέ. Έλα Παναγία μου. Πρώτη φορά το λέω. Γιατί, μπράβο, βάζουν, λέω, γιατί θα βάλουν κακεράκι πάνω, κανένα ρεσό. Υποτίθεται, τώρα μπορεί να μην ισχύει ότι θα σταθεί καλύτερα η άχνη και ότι βάλεις θα κάτσει εκεί πιο. Ναι, ναι, ακούστε με. Με δάχτυλο. Ωραία. Πάει λέει ο κουραμπιές. Ορίστε. Okay. Ο κουραμπιές θέλει δάχτυλο. Ναι. Βέβαια θέλει. Τέλος πάντων. Εγώ δεν τον έχω φάει. Εγώ έτσι δεν τον έχω φάει τον κουραμπιέ. Λοιπόν, θα προθερμάρετε. Πώς αυτό φταίει. Στο Πώς το φας έτσι.
Μπορούμε να το βρούμε. Ο Ανδρέας ο Τηλιγάδας που έχει το φούρνο. Ο Ανδρέας είναι μαζί ναι. μου. Μπράβο. Ανδρέα, για στείλε να πούμε με δάχτυλο μέσα κουραμπιέ. Στείλε μας μια φωτογραφία, ρε Ανδρέα, να ξέρουμε. Άρα δαχτυλιάζουμε τον κουραμπιέ. Ναι, ναι. Πόσα ναι. δάχτυλα χρησιμοποιούμε, ένα, δύο, ένα, τρία, τάκ, τέσσερα. Ανάλογα τον κουραμπιέ, συνήθως με ένα είσαι οκ. Okay. Κοίτα, αν είναι ένας ο μεγάλος που δοκιμάζουμε το φούρνο που λέει ο Άννα, μας βάλουμε τη γροθιά. Θέλει γροθιά εκεί. Φίστινγκ στο αυτό. Στους 200 βαθμούς θέλει ατέτοιο, θέλει φωτίτσα. 20-23 βαθμούς θέλει να χρυσήσει, παιδιά. Μην μου τον κάψετε τον κουραμπιέ. Mm. Γιατί μετά πικρίζει. Πόση ώρα το ψήνω? 20-25 λεπτά. Σε δυνατή. Πρέπει να είσαι πάνω από το φούρνο συνέχεια και να τον βλέπεις. Το δάχτυλο το βγάζω. Το έχεις βγάλει πια. Όχι, βάλει το μαζί με το φούρνο. Okay. Το δάχτυλο έχει βγει. Το ακούω. Λοιπόν, αυτό. Αυτή είναι η συνταγή μου, παιδιά. Περίμενε. Το λαγκουβίζει του κουραμπιέ, λέει ο εδώ πέρα. Λοιπόν, εμείς δεν βάζουμε άχνη ζάχαρη στον κουραμπιέ. Κάνει μαμά μου Μπεν Μαρί λευκή σοκολάτα ναι. και τους ρίχνει εκεί μέσα. Με αυτούς έχει τρελαθεί ο Ουγγαρέζος. Παιδιά, δεν έχει ξαφνικά το πράγμα. Γι' αυτό δεν μας είπε το πασπάλισμα. Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Μιλάμε τώρα για μαγειρική αιχμής. Ναι. Γιατί το λέω. Βάζει επάνω αυτή τη λευκή σοκολάτα. Φτιάχνει και τον μπισκότο φοβερά. Και είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ακριβώς άγλυκο, είναι προς το γλυκό, αλλά καθόλου δεν γκώνεις. Αυτό δηλαδή, είναι τώρα. Αν έβαζα από το 0 έως το 10, επειδή πόσο γλυκό είναι, με το 10 να είναι μελομακάρονο, ναι. αυτός ο κουραμπιές μαζί με τη σοκολάτα τη λευκή είναι στο 6. Στο το 6. Οποίο είναι τέλειο, γιατί ό,τι πιείς ένα καφέ είναι αυτό. Μπράβο, συνδυάζεται ωραία. Συνδυάζεται ωραία. Και δεν στο καλύπτει όλο το υπόλοιπο. Ακριβώς. Πάντως εδώ οι μαπάρες, εντάξει δεν μπορώ τώρα να τα μετρήσω όλα, αλλά νομίζω ξεκάθαρα η νίκη πάει στο μελομακάρονο. Αγαπάνε πολύ κουραμπιά, ναι, αλλά ναι. το μελομακάρονο νομίζω έχει βγει μπροστά ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, αλλά προσέξτε μήπως πάει με την ηλικία. Σε αυτό σας το λέω, Μπασόρτο. Η Ελένη λέει και στο μελομακάρονο λέει κάνουμε τρύπα από την κάτω πλευρά. Σωστά. Τι λέτε, ρε παιδιά. Σωστά. Για να μην κολλήσει, ας πούμε, και να έχει λίγο. Πώς έχουν κάποια ποτήρια για να μην κάθεται. Άρα, αυτό. Κουραμπιές, λοιπόν. Τρύπα πάνω. Άρα όλα είναι. Μελομακάρονο, τρύπια. Τρύπα μπρος, τρύπα πίσω. Κοίτα, μην πας να κάνεις τώρα στο μελομακάρονο από πάνω. Όχι, καλέ. Θα μπλεχτεί. Μπορεί να έχεις καυγάδες. Μην το κάνεις. Και επίσης δεν ξέρεις τι σας αρέσει. Άμα δεν δοκιμάσεις τρύπα από πάνω στο μελομακάρονο ή τρύπα από κάτω στον κουραμπιέ, μην ξέρεις. Δεν ξέρεις ποιος αρέσει περισσότερο. Άρα το μπιφ έχετε εκεί. Τρύπα ναι. από πάνω, τρύπα από κάτω. Μπράβο. Λοιπόν. Πάτα το. Μάπες μου, ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ και μία εβδομάδα από τις 7 μέχρι τις 10 το πρωί. 10 και μισή. Ναι, λοιπόν, δεν θέλω γρίνα και δεν θέλω μιζέρια. Φεύγω και Σαββατοκύριακο. Μην τολμήσεις να μου στείλεις κανένα μήνυμα, κανένα αυτό κτλ. Δεν θέλω να σου ξαναδώ στα μάτια μου. Λοιπόν, να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Μάπες μου, αυτό ήταν το Μάπες Σόου, χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο από το My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου. Βασίλης Βλάχος, Ιωάννα Λαΐου, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλη Παρδάνη, Δημήτρης του και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να δείτε εδώ πέρα την ταλέπορη, να την ακούσετε 2 με 4. Δίνει τον καλύτερο του σε αυτό. Πολύ καλά τα πάει. Μπράβο, πολύ καλή. Δεν είναι όπως εδώ. Έχει κάνει και κότσο μπανάνα σήμερα, αν τη δείτε, να την ακούσετε. Τη γυναίκα του μπρόκερ πετρελαίου. Σύζυγος μπρόκερ πετρελαίου. Μακάρι Παναγίτσα μου. Έτσι γράφω το κουδούνι, έτσι γράφω το κουδούνι. Λοιπόν, μάμες, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε πρώτα εδώ, Δευτέρα, 7 ώρα το πρωί, λίγο πιο κοντά στο ραδιομαραθώνιό μας για την Ελίζα. Μέχρι τότε να περάσετε καλά και να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Καλημέρα.